Για δώσε σήμα έναρξης. Αντωνής. Α, οκ. My bad. The Good Vibes Show. Γεια σας, είμαι ο DJ Silence μαζί με QB Mix, Good Vibes Show. Και σήμερα... Σήμερα GOAT episode. Αντώνη, για πες τι έχουμε σήμερα. Μπρίζα της ανάπτυξης και Don Kappa. Yo, yo, yo. Μάγκα. What up. Τι λέει, μάγκες. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Μεγάλη μας τιμή, μάγκες. Και μας αγκαλιά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Είμαστε παρέακι πολύ δυνατό νομίζω σήμερα. Κουστάρω εγώ full. Let's get it. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε τι ετοιμάζετε, να μας πείτε σε τι φάση σας πετυχαίνουμε, τι καλό μαγειρεύετε αυτόν τον καιρό. Δημιουργική φάση. Okay. Όπως πάντα, εμείς ετοιμάζουμε νέο R&S album. Πολύ ωραία. Ο Άκης με τον Χρήστο ετοιμάζουν VTP και αυτοί. Είμαστε και εμείς στο στούντιο για καινούριο project. Stop. Τρέχουμε τις φάσεις με τα ρούχα. Okay. Δημιουργικά πράγματα. Εγώ που συνεργαζόμαστε, έχουμε συνεργαστεί και σας βλέπω, παιδιά, σας βλέπω και σας χαίρομαι, είσαι στα καλύτερά σας. Σαν το παλιό καλό κρασί που λένε, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, εσείς έχετε, σαν R&S, έχετε ξεκινήσει και κάνετε release κάποια συγκλάκια από το, ναι, από το καινούριο δίσκο. Πώς θα, ναι, λέγεται ο δίσκος? Δεν μπορώ να πω όνομα, δεν μπορώ να πω date, δεν θα πω τίποτα. Okay, okay. Σκοπός είναι να βγουν, ας πούμε, στην αρχή κάποια singles. Έχει ξεκινήσει το πρώτο. Κοίταξε, βγήκε το πρώτο. Με τους Sonic θέλω να μιλήσουμε, ναι, για το, ναι, και εγώ ήθελα να μάθω λίγο πράγματα γι' αυτό. Ναι, εννοείται, θα πούμε. Top συνεργασία. Το δεύτερο, φοβούντο κρου. Μάλιστα, και υπάρχει και τρίτο. Ναι. Το οποίο θα λέγεται ούτα. Το οποίο θα δείτε. Ένα πράγμα μόνο μπορώ να πω. Νέο R&S album. Αυτό, πιο hardcore από ποτέ, πιο grimy από ποτέ. Θα είναι ανεξάρτητο. Είναι ανεξάρτητο. Η παραγωγή είναι R&S Records. Η διανομή είναι Minos EMI UMG. Είναι ένα deal νέο. Ειδικά για αυτό το άλμπουμ. Και από εκεί και πέρα, ναι, τρέχουμε τη δικιά μας φάση έτσι και αλλιώς, σαν R&S Records, με ό,τι ανεξάρτητο κάνουμε, τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες. Άκη, εσύ θες να μας πεις για τον καινούργιο σας δίσκο κάποια πράγματα? Ναι, φίλε μου, εννοείται. Είμαστε τώρα στούντιο στην ουσία, είμαστε σε δημιουργία, λέμε να το κάνουμε release στο τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Οπότε είμαστε τώρα στο στάδιο που δημιουργούμε και... Έχετε ετοιμάσει μια πληθώρα, ας πούμε, από beats? Έχουμε μια πληθώρα από beats, ναι. Στην ουσία θα βγουν δύο projects, δεν θα μιλήσω κι εγώ πολύ. Okay, εντάξει, σεβαστό. Αλλά είμαστε, ναι, σε δημιουργικό mood full, studio. Ένας beatmaker? Ναι, ο Vane. Ωραία, ναι. Αυτό λέτε, κρατάτε και... ταυτότητα ένα άτομο, και τον ήχο του και ακολουθάτε... Ναι, πιστά από τότε που σμίξαν οι δρόμοι, ναι, δεν αλλάζει αυτό. Ναι, πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε. Και πολύ ωραία. Έχουμε και τη χημεία, δηλαδή. Ναι, είναι... το να έχεις μια συγκεκριμένη ομάδα, ρε φίλε, και να δουλεύετε συγκεκριμένα άτομα. Φτιάχνεις ήχο. Έτσι ξεκίνησε και το VTP γενικά. Ήμασταν ένα κρου που είχαμε τους beatmakers μας, τους γραφίστες, ήμασταν οι MCs, οι DJs, οπότε... Μία ή άλλη είχαμε ανέκαθεν τους δικούς μας. Το backbone, ας πούμε, να υπάρχει όλη η φάση. Πολύ βασικό. Είναι ωραία και τα crossover, ρε φίλε, τα ποιοτικά, ας πούμε, crossover και να κάνεις καλά πράγματα, αλλά το σίγουρα, backbone σίγουρα, είναι backbone. Σίγουρα, είναι σίγουρα. Backbone. Εγώ ήμουν και παιδί γενικά που ήθελα να πειραματίζομαι και έκανα features γενικά. Μα ναι. Αυτό πρέπει να είναι μουσική. Φάνηκε από το ξεκίνημα αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι μουσική και. Ειδικά κάποιοι καλλιτέχνες που, ρε φίλε, έχουν προσωπικότητα, όπου και να μπουν θα κάνουν represent τον εαυτό τους. Οπότε, ναι, τι καλύτερο να εξελίσσονται και να ακούς πράγματα και να ακούς πράγματα που δεν τα περιμένεις. Εγώ γουστάρω να σοκάρεται ο ακροατής, ας πούμε. Σίγουρα. Καλά, ο ακροατής σε δεύτερη μοίρα μου αρέσει να σοκάρομαι εγώ αρχικά. Καταλάβες. True. Θέλετε να πάμε λίγο πίσω, έτσι, λίγο γρήγορα να πούμε τις πρώτες μέρες του κάθε MC, δηλαδή, τη φάση που, ναι, τα έγραφε μόνος πολύ του, ενδιαφέρον, θέλω και εγώ η θέλω πρώτη να εμπειρία στο στούντιο, είτε ήταν home studio, είτε η πρώτη φάση σε κανονικό στούντιο. Θα σου πω. Θα να ξεκινήσεις εσύ. Ναι, έλα, πάμε, Κωστή. Θέλω και εγώ να ακούσω full. Τα πρώτα μου raps, τα έγραφα με ένα πολύ καμένο τρόπο, της εποχής τότε. Είχα ένα, έτσι, χωρσίστημα σπιτιού, hi-fi, ξέρω εγώ, που είχε... CD, κασέτα, ράδιο, ξέρεις, όλα σε ένα της εποχής. Και είχε ένα κουμπάκι, μια μαλακία, καραόκε φάση που κάνε κάποιο EQ και καλά, ξέρεις. Ψιλοαφαιρούσε λίγο τη φωνή με κάποιο τρόπο. Οπότε είτε έπαιζα με αυτό το κόλπο, με το κουμπάκι, ή ξέρω εγώ, έψαχνα από κάτι. Τι CD παίζαν τότε, TXC και FFC που μπορεί να είχαν μέσα κάποιο κομμάτι, λίγο instrumental ή με scratch που είχε τότε και αυτά. Οπότε ξέρεις, έβαζα αυτό να παίζει και ταυτόχρονα είχα μια κασέτα άδεια που την έβαζα να γράφει. Στο δεύτερο, ναι. Κούμπονα τα ακουστικά,
Γιατί δεν είχα μικρόφωνο. Και τα χρησιμοποιούσα για μικρόφωνο. Και τα χρησιμοποιούσα για μικρόφωνο. Οπότε βάζεις το βίσμα των ακουστικών στο input του μικροφόνου. Ακριβώς, ναι. Και τα χρησιμοποιούσες. Ναι. Έτσι κάνανε και παλιά πάρτι. Με αυτόν τον καμένο τρόπο έγραφα τα πρώτα μου raps, πρωτού στούντιο, πρωτού οτιδήποτε. Πριν του Dark Fire. Πού το ξέρεις αυτό, ρε φίλε. Εδώ η εγκλοπαίδεια, ρε. Η μίξη είναι εγκλοπαίδεια. Ναι, ναι, πριν από αυτό σου λέω 10 χρονών. Δημοτικό, δημοτικό. Οκ, οκ. Γιατί τι έτος λέμε τώρα, τώρα πότε είναι αυτό περίπου. 98. Εκεί ήταν η εποχή που μπριζώσαμε όλοι, φίλε. Είχαμε και την τύχη εμείς στην γειτονιά να έχουμε και του ΑΓ στο γαλάτσι, εισβολέα κλπ. Οπότε μας μοίησανε τότε. Respect, respect. Πολύ σημαντικό, ρε φίλε, οι μεγάλοι να μειούν τους μικρότερους. Όταν βλέπουν ότι έχει ένα αλφα ενδιαφέρον. Εντάξει, θα το βάλεις κάτω από τη φτερούγα. Χρειάζεσαι μέντορα. Ναι, μέντορι. Είτε είναι στη μουσική, πιστεύω, είτε είναι σε οτιδήποτε, ρε φίλε. Ξέρεις για τον απλό λόγο ότι αν ακούσεις, μπορεί λάθη που έχει κάνει ο άλλος εσύ να μάθεις από αυτά, οπότε κερδίζεις χρόνο. Δεν είναι το ίδιο με το να έχεις τη γνώση, γιατί έχεις απλά την πληροφορία. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά νιώθω, ρε φίλε, ξέρεις, τυχερός που είχα στη ζωή μου το DJ Alex, τον Ντάκι, τον Νίσβο. Νιώθω πολύ τυχερός που είχα αυτούς τους τρεις ανθρώπους στη ζωή μου. Και όλοι δισκογραφούσαν και ήταν, ρε φίλε, και top στο game. Ναι, ναι. Να έχεις αυτούς μουσικούς πατέρες. Ναι, 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 ναι. Για να σε βάλουν μέσα στη φάση. Είσαι ήδη βαπτισμένος, ρε φίλε. Φέρανε και το αέρα, η συγκεκριμένη. Ναι, φέρανε και το χτίσανε. Το νεοϊορκέζικο αυτό ότι. Το 90s στο full δηλαδή και το βάλαμε και εμείς στο πετσί μας δηλαδή. Εξαιτίας τους αρχίσαμε και ψάχναμε μετά και αμερικάνικα από μεγαλύτερους της γειτονιάς, τα πρώτα βινίλια, τα Onyx, το... Ναι, Back the Fuck Up και το δεύτερο δίσκο, το... Πώς λέγεται το δεύτερο? All We Got Is Us. Το Wu-Tang Forever είχε σκάσει τότε το 97-98 που ήταν πρώτη φορά μας είχαν φύγει τα σαγόνια δηλαδή, οπότε... Νομίζω μυηθήκαμε σωστά. Ναι, ναι, ναι. Okay. Σε ένα style, σε μια συγκεκριμένη ακτή για αρχή, αλλά. Εντάξει, ήταν τότε ρε φίλε. Ήταν religion, νομίζω, αυτό το rap, το NY rap και όλη αυτή η φάση. Εντάξει, εγώ ακόμα είμαι πολύ κολλημένος με αυτό το. Όχι με το αέρα μόνο, ναι, με το New York το... rap γενικά. Πέρα από, τώρα αυτά πέρα από το style, το. Της εμφάνισης, το clothing, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Είχαν και περισσότερο παίζανε πιο πολύ με τα raps τους οι συγκεκριμένοι και με τα lyrics και με λογοπαίγνια. Δηλαδή γράφανε πιο έξυπνα οι συγκεκριμένοι. Ναι, έπρεπε να έχεις καλό στίχο. West Coast, ακούγατε καθόλου West? Έτσι αρχίσαμε, ναι. Πλάκα, πιτσιρίκος εγώ. West, πιο λίγα πράγματα. Πιο λίγα. Με Cypress. Cypress, ναι. Με Cypress, ναι. Cypress, Dilated Evidence. Πιο μετά Dilated, ναι, αλλά πιο μετά. Psycho Real. Και Biggie, οπότε να αποθέσω. Όχι, ναι, Tupac, ναι, ναι, Biggie, Biggie. Εγώ με Tupac το λέω. Ναι, 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 και εγώ. Σαν έφηβος, εγώ ήμουν από την Ανατολή. Ναι, ας πω εγώ, Coca Bravas, Hurricane G και Χιώτα Σκέλτα. Bootcamp, Bootcamp. Τελείως Bootcamp. Σπάνις Χάρλεμ και τέτοια. Mob Deep, ρε. Σπάνις Χάρλεμ ήταν από τα πρώτα κιόλας κομμάτια που είχα δει από αυτή την κλίκα και μας είχε βάλει ένας μεγάλος, ένας OG από τη γειτονιά. Shoutout στον Αγριγιάννη. Που είχε βινίλια και CDs, αγόραζε full δηλαδή αυτός και ακούγαμε από αυτόν, γράφαμε κασέτες. Τι ωραίο πράγμα, ρε. Κάνεις mixtape τώρα με βινίλια ένα-ένα. Και δες τι αποτελέσματα είχε όλο αυτό το πράγμα. Respect, respect. Στους Χέλτα είχατε κάνει και opening, έτσι. Είχαμε κάνει, ναι. Φοβερή συναυλία. Τότε ναι, ήμασταν και super fans. Ναι, αυτό δηλαδή. Με Sean P και Rockness, ναι. Να έχεις ρε φίλε αυτούς που άκουγες τώρα στη γειτονιά σου. Ναι, 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 έγινε. Και να τους κάνεις shopping, νομίζω. Τρελό. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει. Καλά, με τη Sony. Με τη Sony. Ακριβώς. Δηλαδή, θα σου δίνω πάσα για αυτό τώρα. Ακόμα δεν το πιστεύω. Ακόμα δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει, αυτό είναι τρελό, ρε φίλε. Οκ, να παίξεις, αλλά το να κάνεις κομμάτι και βίντεο κλιπ. Τρελό, εντάξει. Εδώ αράξαμε Αθήνα μαζί. Ναι, θέλω να μας πεις γι' αυτό. Το ζήσαμε λίγο Αθήνα. Μα δηλαδή, το τρελό, ρε μπρο, στο σπίτι σου γράψατε. Ξέρω, στο στούντιο. Ναι, ναι. Δηλαδή, ότι ο Φρέντρο έσκασε σπίτι σου. Στο lab του Κάπα. Για το Βίτο, τι είπανε για το Βίτο. Είχα το Φρέντρο με το Βίτο στο ίδιο δωμάτιο. Αυτό, ρε φίλε. Αμάρκα, ο Βίτο είναι αλάνι. Τι είναι ο Βίτο. Ο Βίτο, να πούμε ότι είναι ο σκύλο του κανόν. Ο οποίο τον βρήκατε στα σκουπίδια. Με τον αδερφό. Respect. Όχι εγώ προσωπικά ο ίδιο. Ψάχναμε τότε με το Supreme. Θέλαμε σκυλιά. Και τέλος πάντων, όταν ψάχναμε, βλέπουμε ένα man που έχει ποστάρει ότι ξέρω εγώ, μόλις βρήκα δύο κουτάβια. Πάμε εκεί πέρα. Ο φίλος είχε βγάλει βόρτα το σκυλί του στο πάρκο εκεί στο Εγάλεο. Και τέλος πάντων, λέει: πάει το σκυλί του σε μια φάση στα σκουπίδια και αρχίζει και κλαίει. Και πήγε ο man να δει και βλέπει μέσα σε μια σακούλα δύο κουτάβια. Έλα, και τι άνθρωποι τα κάνουν. Το ένα ήταν ο Βίτο.
Respect. Έπαιγα εγώ το τζάκωσα μετά. Μπράβο σου, μπράβο σου. Τυχερό σκύλο. Και ο Βίτο, φίλε, έχει γνωρίσει το Φρέντρο. Πώ του είδε. Πώ του είδε, του όριξε ο Βίτο. Και Φρέντρο και Στίκη. Του συμπάθησε ο Βίτο. Κοίτα, το ξέρει το Βίτο τώρα πριν. Δεν ξέρω γι' αυτό. Εκείνη τη μέρα, για κάποιο λόγο, είχε καταλάβει μάλλον. Ότι είναι βαρύ το τράπεζι. Πόσο μεγάλο πράγμα ήταν αυτό, οπότε ξέρει. Είχε αράξει κουλ. Δεν εννοώ. Εμά έρχεται ρεμαλά μα πριν. Εμά μα πείτε παραπάνω. Το μουνό. Εμά μα έχει καταλάβει. Γουστάρι όνειξ ο Βίτο, γι' αυτό. Αρχικά γίνεται, φαντάζομαι, κάποια επικοινωνία από το DJ Noise. Κοίτα, με τη Sonics είχαμε επικοινωνία από ούτε πιο παλιά. Δηλαδή, ναι. Πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει με τη Sonics, πώς να ήταν το 7, ξέρω εγώ, okay. το 8, okay. από MySpace, ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Είχαμε ξανανοίξει για άλλη μια φορά παλιότερα. Οπότε, ξέρεις, υπήρχε ένα contact. Ωραία. Υπήρχε ένα contact. Ωραία. Και τελευταία φορά, ναι, με αφορμή ότι σκάγανε εδώ και θα τους ανοίγαμε και το live. Έτσι μιλήσαμε και κανονίσαμε και το κομμάτι. Είχε κανονιστεί από πριν, δηλαδή είπατε ότι θα κάτσετε άλλες δύο μέρες για να κάνουμε τους, στούντιο. Τους έφερνε ο DJ Noise, έτσι. Είναι κλειδί σε αυτή τη φάση, γιατί τους έφερε για live. Ναι, ναι, ναι. Με το που σκάσανε εδώ, ουσιαστικά πήραμε τα κουπλέ τους το βράδυ που παίξανε. Ξυπνάω το άλλο πρωί, Sky Supreme, γράφουμε κουπλέ, τα ηχογραφούμε, Sky Fredro, γράφει ρεφρέν. Sky Fredro λες και ήρθε ο Ντελιβεράς το λέει εδώ μεταξύ. Πού είσαι Fredro? Ναι, Sky Fredro στο καπάκι, γράφουμε και το ρεφρέν και βγήκαμε για κλιπ στο καπάκι. Δηλαδή το κομμάτι έγινε, ξέρω εγώ, ουσιαστικά σε ένα 24ωρο. Απίστευτο. Θα μπαμ. Θα μπαμ. Συντοποίησε εκείνη την ώρα τι συνέβαινε. Όχι, ακόμα δεν το έχω πιστέψει. Αλλά έγινε. Το νιώσατε, ήταν εκεί ο μεταξύ σας όλο ναι, αυτό. Ναι, 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 φουλ. Ό,τι πιο όμορφο. Φουλ, εντάξει, φουλ. Και μετά κιόλα που μίλαγα και με τον Noise που τη έχει ζήσει πιο πολύ, και αυτό μου λέει για πρώτη φορά τη Ολυμπία γουστάρουνε τόσο πολύ. Τελείο. Οπότε ξέρει, του πάνε. Αυτά είναι, ρε παιδί, αυτά είναι. Γάμος. Νομίζω γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη μουσική. Δηλαδή, ρε φίλε, τι καλύτερα από αυτά που κάνουμε. Φίλε, ενώνει μουσική. Και πέρα από το κομμάτι, τρελή φάση, ξέρει που. Αράξαμε, τα πάμε, είπαμε και ξέρει πέντε πράγματα άλλα εκτό του ράπ, ρε φίλε. Τα πιο ανθρώπινα, ξέρεις. Και αυτό σημαντικό κομμάτι. Πώς τους βλέπεις αυτούς τώρα, ας πούμε, εσύ, σαν μετά από τόσα χρόνια καριέρας που έχουν, όλο αυτό το πράγμα, πώς συνεχίζουν την καριέρα τους, πώς ακόμα με τα lives τους και αυτά. Οι τύποι τα γαμάνε όλα, ρε φίλε. Είναι νομίζω το πιο καλό live show που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στη γη. Okay. Τουλάχιστον στον χώρο του rap, δεν ξέρω δηλαδή. Και για τα υπόλοιπα, αλλά για το χώρο του ραπ είναι σίγουρα. Όχι, παίζουν σαν το καλύτερο live show που υπάρχει πάνω στη γη, ξέρω εγώ. Είναι για πόσα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζουν ακόμα με. Κοίτανε albums. Από τα live που έχω πάει, νομίζω ότι το μόνο που συγκρίνεται είναι με το Cypress Hill. Εσύνα, ποιο είναι το πιο extreme live που έχεις δει από ράπερ του εξωτερικού. Είτε το έχεις δει Ελλάδα, είτε το εξωτερικό. Φίλε, νομίζω επειδή είμαι και πολύ επηρεασμένο από το συγκεκριμένο. Method Man. Όταν πρώτο ήρθε. Όταν ήρθε μόνος του. Ναι, το γνώρισε και αυτό. Πήγα και με Redman που έσκασε, αλλά όταν είχε σκάσει μόνος του, δηλαδή. Καλά, είχα πάθει σοκ. Ναι, και αυτή πολύ δυνατό live show. Εντάξει. Και αυτή πολύ δυνατό. Αυτό που ζήσαμε. Άστα, έγινε. Περπάτα και εκεί έκανε τα. Πάνω στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Με το Redman δεν είχε τόσο καλό ήχο, ρε γάμο. Ήταν ωραίο δίδυμο. Θυμάμαι το vibe και εκεί ήταν πολύ party όμω. Ναι, ρε φίλε. Αλλά όχι σαν το. Το πρώτο του Method Man. Ναι, ναι, ναι. Shoutout στο Noise. Έχει φέρει πολύ πράγμα αυτό ο άνθρωπο. Έχουμε δει πολλά πράγματα εξαιτία του. Είχε και ένα after party μετά στο Καλιμάρμαρο. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγα εκεί. Έπαιζα εγώ μουσική εκείνο το βράδυ, έπαιζα εκεί πέρα. Γάμο. Και είχε σκάσει ο τύπο, ξέρω εγώ. Είχε πιάσει ένα τραπέζι που άραζε, ας πούμε. Ναι. Ήθελε κονιάκ να πιει, δεν είχαν χένες και τέτοια. Και το είχαν φέρει με ταξά, το είχαν φέρει, το θυμάμαι σαν τώρα. Και μύριζε γάρα όλο ο καναπές και ποτίσει γάρα, ρε φίλε. Και είχε μπουκάλια άδεια με ταξά, το θυμάμαι, λέει, σαν τώρα. Αφήστε, δεν το ξέρω αυτό το story. Ναι, 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 ναι. Τι άκουσα αυτή την περίοδο. Φίλε, αυτή την περίοδο, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο στο rap game να ακούω. Δηλαδή. Όχι, γενικά δεν το πάει για το rap. Τώρα έχω κολλήσει πολύ με South African vibes, δηλαδή. Okay, okay. Με πολύ άφρο. Αισθητική. Αφροαισθητική ακριβώς. Τώρα το Αμαπιάνο με έχει τραβήξει λίγο και το τσεκάρω. Αλλά γενικότερα ακούω πιο πολύ τα δικά μας τώρα αυτή τη στιγμή που δημιουργούμε. Δηλαδή αυτόν τον καιρό δεν ψάχνουμε τόσο. Δεν και να σου πω και τα τελευταία χρόνια. Τι ακούς το αμάξι, ρε παιδί, τι ακούς το. Ναι, αυτό εννοώ. Θα ακούσω δικά μας γιατί έχουμε αυτό. Πάρα πολλά ναι, που είναι τώρα Super. Under construction. Οπότε τα τσεκάρω πολύ
Γιατί πάντα έτσι γίνεται. Και μένεις και focus μόνο... πάνω στο έργο σου, ρε φίλε. Ναι, δεν το κάνω συνειδητά, το κάνω υποσυνείδητα γίνεται αυτό συνέχεια. Δηλαδή, ακούω, τα λιώνω δηλαδή, πριν γίνει το release. Μα έτσι πρέπει να τελειοποιήσεις την τέχνη σου. Και είναι και ένα. Και φαντάζομαι είναι και μια άσκηση αυτό που λες υποσυνείδητα, το να γραφτούν τόσο πολύ καλά στον εγκέφαλό σου για να τα θυμάσαι στο live. Γιατί ναι, για performance, για όλα. Τα live που κάνετε εσύ είναι τώρα μαραθώνι ναι. Κανονικά. Δηλαδή, να θυμάσαι τόσο πράγματα. Αν παίζει και track record μεγάλο, ναι, είναι... σίγουρα πρέπει να κάνεις πρόβα. Τα παλιά θέλουν λίγο πάλι πρόβα. Αυτό μωρέ, να βγει ο φάκελος από πίσω να το φέρει μπροστά, λίγο. Γενικότερα, πιο μικρός, πέρα από τη rap, με reggae πολύ, αργότερα με soul funk. Άκουγα πάρα πολύ δηλαδή στην καθημερινότητά μου. Και από τους πρώτους καλλιτέχνες ο Άκης που έπιασα και όλο το wave και με τον dancehall και με το afro. Ναι. Πάντα το wave το ακολούθαγε. Πιστεύω λόγω της reggae νομίζω και. Τα dancehall όντως που παίζανε τη Τζαμάικα, ναι, ακριβώς. Και πριν συνεργαστούμε με τον Άκη, όταν εγώ άξα το χουντού, δηλαδή έπαθα ευχάριστο σοκ, ρε φίλε. Και λέω ναι, ρε φίλε. Αυτό ήταν η περίοδος που άρχισα να ψάχνω την Αγγλία λίγο και κόλλησα με τα Afro UK. Από Αγγλία. Και τα dancehall. Τι γουστάρεις. Πασαλιέ. Έχει γενικά και η Αγγλία έχει τρελή σκηνή, ρε φίλε. Και βλέπω ότι πλέον απλώνει το game Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Και έχει γίνει global. Εντάξει, είναι mainstream, αλλά η πλειοψηφία των κομματιών που βγαίνει είναι πιο κοντά στο pop παρά στο rap. Μα έχει γίνει, αυτή η κουλτούρα πλέον έγινε pop, ρε φίλε. Αυτό, ναι. Είναι mainstream. Pop. Το rap είναι pop πλέον. Αλλά ας πούμε θα βρεις, εγώ ας πούμε θα ταυτιστώ πιο πολύ με κάποιο Ευρωπαίο, ας πούμε, πλέον. Ναι. Παρότι με Αμερική. Δηλαδή με τον Γάλλο, με τον Άγγλο. Ιταλούς. Ακόμα και όχι μόνο Ευρωπαίο, συγγνώμη, και από Ασία με το πάμε. Άμα ψάξετε και Ρωσία λίγο, έχουμε πολύ κοινή αισθητική. Έχει γίνει τόσο Hollywood, ας πούμε, η Αμερική. Οι Βαλκάνοι με τους Ρώσους είναι κοντά. Ναι, για εντάξει, Βαλκάνοι είμαστε στην ουσία. Έχει γίνει τόσο Hollywood η Αμερική που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι real σε μεγάλο ποσοστό. Εκεί γεννήθηκε, respect, ναι, αλλά μπορεί να εκφραστεί παντού, παιδιά, και μπορεί να γίνει και καλύτερα κάπου αλλού. Ναι, γιατί τώρα είναι πιο true, ας πούμε, σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί έχει μπει τόσο βαθιά η βιομηχανία, είναι τόσο μεγάλα τα μεγέθη, οι εταιρείες, όλα αυτά. Πέρα το ότι το γέννησαν αυτοί και ήταν true οι Αφροαμερικάνοι, πέσανε και budgets καλά τώρα. Τρελά, ρε φίλε. Έτσι. Εγώ πιστεύω με το rap έγινε ό,τι και με το rock. Δηλαδή ξεκίνησε από κάτι που είχε δύναμη και πέσε χρήμα μέσα και το γαμίσανε. Εννοείται. Ό,τι δύναμη είχε αποδυναμώθηκε, τελείωσε. Το ίδιο πιστεύω έχει γίνει και με το rap. Μα σε όλα, το νιώθεις αποδυναμωμένο. Σαν μήνυμα, ναι, ρε. Σαν την τρουίλα του, ρε. Δηλαδή, πώς να σου πω, έχει δύναμη, γιατί έχει views, έχει χρήμα, ξέρεις, ζει κόσμος από αυτό, αλλά σαν μήνυμα, σαν τι έχει να πει, δεν έχει δύναμη. Ας πούμε στα 90 τα πιο πολλά κομμάτια είχαν καλό στίχο. Τώρα είναι το ανάποδο, ας πούμε. Ναι. Λίγα κομμάτια έχουν καλό στίχο. Από αυτή την άποψη δεν έχει δύναμη, γιατί σαν views και σαν αγορά και σαν φράγκα έχει πιο μεγάλη δύναμη από ποτέ. Από ποτέ, ναι. Και ίσως έχει, όχι ίσως, έχει πιο πολύ δύναμη από κάθε άλλο είδος. Καλά και γενικά το θέμα του στίχου δεν είναι ανάγκη να είσαι deep lyricist, ξέρω. Όχι, απλά είναι καλό. Ναι, μπορεί να είσαι και entertainer, φίλε. Είναι και θέμα αισθητικής προφανώς. Ναι. Είναι και θέμα χαρακτήρα, το τι κρατάς έξω. Ξεχνάνε λίγο τη μουσική και πάνε λίγο προς το image πιο πολύ, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, είμαστε στην εποχή της εικόνας. Θέλουν το πρόσωπο της τέχνης, όχι της τέχνης το πρόσωπο, ρε φίλε. Κατάλαβες. Και ξέρεις, παλιά που δεν υπήρχε το Instagram και τα social media και αυτά, δεν μπορούσες να απομυθοποιείς το rapper εύκολα. Μπορεί να περνάγαν και δύο χρόνια από το ένα άλμπουμ μέχρι το άλλο, θα τον έβλεπες 3-4-5 φορές σε κλιπ, άντε μια συνέντευξη, that's it, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα. Θα διαβάσει ένα περιοδικό. Άμα σε βλέπει άλλο συνέχεια στο Instagram και βγαίνουν και 100.000 rapper και τέτοια. Και φύρεται η εικόνα του και εσύ πας να δώσεις κι άλλο την προσωπική σου ζωή, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Πάει, απομυθοποιήθηκε, αυτό, τελείωσε, ξέρεις. Η τριβή, ρε φίλες, αυτά σίγουρα δεν βοηθάει. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή είμαστε στην εποχή της εικόνας, ξέρεις, όλοι επικεντρώνονται στην εικόνα και ξεχνάνε τη μουσική. Δηλαδή επικεντρώνονται στο τι θα δείξει στο βίντεο κλιπ, τι θα αποστάρει στο Instagram, ξέρεις, την εικόνα. Τι γενικά. Θα πάει. Την εικόνα, ρε φίλε. Πάει, ναι, και χάνεται το νόημα. Χάνεται η ουσία, ακριβώς. Μα πουλάνε lifestyle πλέον και content, κατάλαβες. Δεν πουλάνε μουσική, δυστυχώς. Αυτό που αξίζει εν τέλει και είναι... Και γίνεται μέσα από την ψυχή, μένει και διαρκεί. Ναι. Μα εκεί φαίνεται και διαφορά, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς. Εκεί φαίνεται και διαφορά και εκεί αυτό. Μένει και στο χρόνο. Ακριβώς. Γιατί είναι σαν το φαγητό κάπως, ρε φίλε. Είναι ωραίο και το fast food, ρε παιδί μου. Και δεν θα πω τώρα
όνομα, ας πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά. Okay, είναι ωραίο, είναι, αλλά το ποιοτικό φαγητό, ρε φίλε, δεν συγκρίνεται με το junk food, κατάλαβες. Μπορεί να έχει κέρδος το junk food να είναι γρήγορο και να γυρνάει όλο το χρήμα το και το junk food, φίλε, προκαλεί προβλήματα. Το μάχη. Καλό φαΐ κάνει καλό στον εαυτό σου. Αυτό, αυτό. Άμα σέβεσαι τον εαυτό σου και τρως καλά και ακούς καλή μουσική με νόημα, άμα σέβεσαι τον εαυτό σου. Ξέρεις, και η μουσική. Άμα δεν έχεις υγιή έντερο, λέει, δεν έχεις και υγιή μυαλό. Η μουσική, ρε φίλε, η μουσική επηρεάζει πάρα πολύ τον κόσμο. Μπορεί να ακούσεις, να μάθεις, έχει πάρα πολλές πλευρές η μουσική. Είναι ένα μήνυμα που μεταφέρεται. Έχει και το entertain, είναι πολύπλευρο. Ναι. Αλλά φίλε, είναι timeless μήνυμα. Είναι διαχρονικά μηνύματα που μένουν και υπάρχουν άτομα, ας πούμε, που είναι. Έχουν τρελά μηνύματα πέρα. Είναι το σίγουρα και στις δύο, το λογισμικό σε όλες τις πτυχές του μπορείς να δώσεις, ρε φίλε, κάτι που θα μείνει, κατάλαβες. Αν είσαι δημιουργικός από μόνο σου, θα μείνεις, ρε φίλε, και θα είσαι διαχρονικός, τέλος. Τώρα, αν είσαι ένα προϊόν που απλά σε πήρανε κάποιοι και σε φτιάξανε, εκεί εντάξει δεν έχει. Είναι ο soul, ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά διαχρονικά, ρε φίλε, άμα δεν είσαι αυτός, θα γκλιτσάρεις. Εγώ αυτό έχω σίγουρα. Yeah. The good vibe show. Check. QB Mix. DJ Silence. Aye. Yeah. Okay. Flow killer. Flow killer. Flow killer. Flow. Με flow κιλά, δρόμος δεν με βγάζει πρώτε προς το τμήμα. Παφ παφ, μάνα ταφού, πηχτά σύννεφα. Φρέσκο απ' την κορυφή, το street cinema. Fake hoes, fake homies, το κάνω lead homie. Τι σου λένε, δες dummy, guess nothing. Κι ό,τι γράφουν δες copy, δες flory. Κι το απήχεις ανεβαίνει, στην πόλη γιορτή. Πάθανε σοκ, bomb funk, ξύκε το hit. Όλα είναι shot, fake hits, δεν είσαι true. Μου φάκε εσύ, dummy, μάθε το crew. Βίτα και B, δες dama, δες gamma. Δεν κοιμάμαι και για την κάθε ψυχή, απραίει μάμα. Χορεύουμε η αλήθεια γυμνή και δες όλοι θα πληρώσουν για την κάθε ζωή. I swear, pay, day, Αθήνα το state. Στο booth γράφω μίχο και στίχο είναι private. Grind με την κλίκα, το κάθε show είναι πω με την κλίκα. Ελλάδα μου το βρήκα, μη πλάτα, you sucker. Με Big Papa στη ράπα, σε έχουμε. Στη φάπα, so moody, με so hoodie. Το σως μου κυνηγάν, δες το φως μου. Δεν έχω κάτι με κάποιον, τα λέω σε όλους σας. Δεν με ενδιαφέρει να αγωθώ μέσα από τους χώρους σας. Ξέρω τους ρόλους σας, ξέρω τους όρους σας. Όμως δεν έχουν σχέση τα λάνια μου με τους φλόρους σας. Η μισή από σας το κάνετε εμπορικό. Η άλλη μισή από σας το κάνετε κοινωνικό. Έτσι μπράβο, αδειάστε μου τη γωνιά. Κάνω τη βρώμικη δουλειά, κάποιος θα πρέπει να κάνει καυτό. Κάπα, αυτή εδώ είναι η λωρίδα μου. Οι δρόμοι που πατάς έχουν πάνω τη σφραγίδα μου. Όπου ακούν αρενές είναι πατρίδα μου. Κι όταν έχουμε εκλογές είναι στα αρχίδια μου. Ναι, είμαστε ζωντανή απόδειξη. Ζούμε από το rap, τώρα παίζει αναγνώριση. Κάνω παπάδες στο mic, λέω χοντράδες. Κι έχω βγάλει τους μισούς από τους ραπάδες για απόσυρση. Οι πιο παλιοί από εμάς μας ακούνε και καβλώνουν όλοι, θέλουν πάλι να γράψουν κουπλέ. Νομίζουνε ότι θα βγάλουνε πάλι λεφτά. Μα όσο ζούμε εμείς αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Είμαστε μόνοι μας και χώνουμε το κήπεδο. Εσύ για ποιους το πουτσο μιλάς, για ποιον αντίπαλο. Δεν είναι τέχνας, μα αυτό είναι κουλτούρα. Στέλνουμε τους MCs για τσιγάρα στο περίπτερο. Τα ραπ μου επιδράστηκα κι αμφιλεγόμενα. Μα κατά τα λεγόμενα από τα συμφραζόμενα. Με κράζουνε πολλά θρασίδηλα μου νόπανα. Τόσο πισό πλατά δεν θα το έκανε ούτε κόμενα. Για μένα δεν είστε ούτε για λύπηση. Η μεγαλύτερη μιζέρια είναι η αυτολύπηση. Είσαστε όλοι κλάψο μουνιδες τα ίδια. Σας γάμισε η ζωή, μη μας φρίζετε τα αρχίδια. Δεν έχετε πραγματικά προβλήματα. Απλά δεν μπορείτε να χειριστείτε συναισθήματα. Ξέρεις πως είναι να μην έχεις να φας και να δηλάρεις για τα χρήματα. Αυτό θα πει προβλήματα. Έχουμε άλλη λογική, άλλο mindset. Ήρθα από το μέλλον, λες και με στείλε το Skynet. Γυρνώ στους δρόμους σαν τον εξολοθρευτή. Όποιος μου σταθεί εμπόδιο θα εξολοθρευτεί. Με λένε κάπα και το κάνω από παιδάκι. Σαν τον Τάκη, τον Άκη και τον Αλεξάκη. Ναι, θα σου γαμούσα το σπιτάκι. Αλλά έχουμε δουλειές και δεν το έχω καν ανάγκη. Κόνουν μπάρες πρώτου κάτω, ξεκινήσετε. Αν έχετε κάτι να πείτε, ας μιλήσετε. Δεν με νοιάζει όσο και να με μισήσετε. Γιατί θα σας γαμάω μέχρι να με αγαπήσετε. Κάπα, yeah. The Good Vibe Show. Yes, yo. Vita peace, yo.
Modernness, yo. Yes, yes, yo. In the house, yo. Yes, yes, yo. Kill the mix, yo. DJ Silence, yo. Good vibes, yo. Yeah. Μουσικές γενικά, έτσι πώς φτάνανε στα χέρια σας? Αρχικά ήταν ότι είχαν οι μεγαλύτεροι από τη γειτονιά σε CDs και τέτοια και ψωνίζαμε από τα Μετρόπολης. Το πρώτο CD που συζητάγαμε και πριν. Που πήρε ναι, με κάτι στα τυφλά όμως. Στα δηλαδή, τυφλά, ναι, έπαιξε στα τυφλά. Ας πούμε ψώνιζα στα τυφλά, χωρίς να ξέρω τι θα πάρω. Σίγουρα στην αρχή εκεί που ήμουν και σπόρος, δηλαδή εκεί 13-14, ήθελα, πήγα στο rap section, ξέρω εγώ. Και τσέκαρες. Και τσέκαρα και είδα το CD των Cypress Hill που ήταν με νεκροταφεία και τον Black Sunday. Black Sunday είναι με νεκροταφείο. Ναι, 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 με τον λόφο. Με τον λόφο, ναι, ναι, με τον λόφο, με τους νεκροκεφαλές. Μπράβο. Και, σε και το τσίπισα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Παίζει ρόλο και το όπως artwork. Όπως επίσης και μετά, ας πούμε, που βγάλανε η Psycho Realm το... Το ομώνυμο. Ναι, το ομώνυμό τους. Το αγόρασα γιατί είδα στο αυτοκολλητάκι. Όχι, στο αυτοκολλητάκι είδα featuring B-Real από Cypress Hill. Και αυτό ήταν κόλπο marketing που κάνω B-Real. Ναι, ότι τους έκανε represent ο ίδιος. Σίγουρα. Δεν ήταν το συγκρότημά του. Πρώτη φορά το είδα εγώ αυτό. Ναι. Δηλαδή να μπαίνει ένας πιο legendary σε. Να κάνει introduce σε ένα καινούριο group. Ναι, σε ένα καινούριο group. Σε newcomer. Ναι, 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 ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ήταν super. Ναι, αλλά που λες Μετρόπολης. Μετά, Μετρόπολης. Virgin έπαιζε τότε, ναι. Κάνα δισκάδικο στο Μοναστηράκι. Στο 7 Plus. Ναι, 7 συν 7. Παίζανε αυτές οι πηγές που αργότερα. Μετά ήρθε το Ιντερνετ. Το 2001. 2002 άρχισε το ίντερνετ που υπήρχε σε κάποια σπίτια από εμάς. Και λίγο LimeWire, λίγο Napster, λίγο... Napster, ναι, ήταν το πρώτο. Και κατεβαίνανε πιο πολλές δουλειές. Το ένα, αλλά όπως λέγονταν, Kazaa. Το MRC το θυμάστε ένα που ήταν... Αυτό ήταν site chat. MIRC. Chat ήταν, αλλά από αυτό μέσα βγάζανε ζυπαρισμένα albums και έβρισκα, δηλαδή, ότι έπαιζε Αμερική και τέτοια, έπαιζανε όλα τα fresh από chatrooms και τέτοια. Δεν ήμουν παιδί του chat εγώ τότε που αρχίσαμε, αλλά κάποιοι από εμάς ήτανε full. Εγώ και λόγω αυτών μαθαίναμε και κάποια νέα, ας πούμε. Είχανε κάνει κάτι σαν φόρουμ που λεγόταν Graffiti. Υπήρχανε φόρουμ. Κάπως έτσι, ναι, νομίζω. Και πετάγανε, μαλάκα μισέτα. Πετάγανε άλμπουμ, θυμάμαι, και Mob Deep και τέτοια. Όταν είχε σκάσει ο Noriega με τα Reggaeton, όλα fresh, αυτά. Λοιπόν, όλα... υπήρχε το ελληνικό Hip Hop Addicts, που ήταν ένα κανάλι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και μέσα ξέρεις ποιον έχω γνωρήσει από τότε, τον Μπούκλα. Ο Μπούκλας από Σέπες, ναι. Από τότε, φίλε, μιλάγαμε τον Μπούκλα και, και υπήρχε και αλληλογραφία, δεν μπορούσαμε να τα στείλουμε. Οπότε έστελνε το δικό του demo και του στέλναμε τα δικά μας και φωτογραφία το ποιος είναι. Big up τον Μπούκλα. Σαράω τον Μπούκλα, ναι. Έβγαλε και CD με το Supreme. Βεβαίως, εννοείται. Το ίντερνετ πώς έχει ενώσει έτσι όλη τη φάση, ρε φίλε, καλλιτέχνες, δουλειές, γίνονται. Έτσι, κάνει... έτσι γνωρίσαμε το Μικάπα εμείς. Από το MIRC. Πολλοί κόσμος, πολλοί κόσμος. Και πολλές εργασίες που δεν θα γινόντουσαν. Εγώ έτσι έκανα τα κομμάτια με το Στίγμα Νεολαίο, από την Καλαμάτα. Ναι, ρε, ναι, και εγώ με πολλούς καλλιτέχνες, δηλαδή με beats να του στείλω και τέτοια. Το ίντερνετ έχει. Sky's the limit, πώς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάτσε με το Μικάπα, δηλαδή γνωριστήκατε. Ναι, ήταν ο Έλζο, ο ένας beatmaker που ήταν και γραφίστας μας. Έκανε τα λογότυπα. Ναι, τα official, μαζί με τον Jammer μετέπειτα. Respect. Respect, ναι, και στους δύο. Πώς γνωρίζεις το Μικάπα? Ναι. Ήταν ο Γκίκουλας της φάσης, λοιπόν. Ναι, ήταν ο Γκίκουλας της φάσης ο Έλτς σε αυτά τα θέματα και μίλαγε με κόσμο και εκεί μέσα ήταν και ο Μικάπα. Ανταλλάξαν απόψεις, προφανώς, αισθητικές, μουσική, vibes και τέτοια. Ταιριάξαμε απόλυτα. Βέβαια. Και τότε κάναν και κάτι ταξίδια στη Θεσσαλονίκη και συναντηθήκανε και κάποια στιγμή κατέβηκε κάτω και ο Μικάπα και γνώρισε όλους μας. Και εκεί πέρα γράψαμε, παιδιά, και το Δεύτερ Λάβετε Στυλ. Ναι, ήταν η πρώτη μας φάση. Πήγαμε στο σπίτι του Έλς τώρα. Top συνεργασία. Εγώ, Άσαρκος και ο Μικάπα μαζί με τον Έλς. Και γράψαμε το κομμάτι. Legendary κομμάτι. Ιστορικά. Ακόμα δηλαδή στα live αυτό το κομμάτι νομίζω ότι μπαίνει. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Ρε φίλε, νοσταλγικό. Είναι, για πες μας λίγο για είναι τα. Statement, ναι. Για τα live, ρε φίλε, το ότι ξεκινήσατε με πολύ μικρά live. Και σιγά σιγά γιγαντώθηκαν, γίνανε πιο μεγάλα. Δηλαδή γεμίζατε το αν, γεμίζατε μεγαλύτερα stage. Έγινε οργανικά τελείως αυτό και. Πρώτο γήπεδο. Και στα 10 χρόνια, φτάσαμε στα 20 χρόνια. Ναι, να γεμίζεται ο ΆΚΑ και... Είναι αυτό που λέγαμε και πιο πριν. Είναι ο κάθε artist που το νιώθει και θέλει να εξελιχθεί πάνω σε αυτό και το αγαπάει. Το αγαπάει, μην το πούμε έτσι. Είναι μέρος της ζωής του. Είναι μέρος της ζωής του και πιστεύει σε αυτό. Η φυσική εξέλιξη αυτή είναι, ρε παιδιά. Στο να εξελιχθεί τώρα, όχι ότι θα πάει... Δεν και καλά σε γήπεδο. Ναι, 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 δεν ξέρω πώς θα πάει. 10 και 20 χιλιάδων ανθρώπων και 40. Αλλά να κάνει μουσική. Αλλά ρε φίλε, θα εξελίσσεται. Είτε είναι μουσικά, είτε είναι.
επιχειρηματικά στην τσέπη του, είτε θα εξελιχθεί τέλος. Το άγχος παραμένει το ίδιο? Ναι, ναι, στεγνά. Ναι. Ναι, για πλάκα. Για πλάκα. Λίγο πριν το stage φυσικά, μετά φεύγουν όλα. Εντάξει. Είναι μέχρι να πατήσει το, ναι, το, ναι, πόδι σου. Ναι. Εντάξει, προέρχεστε, και οι δύο προέρχεστε από legendary groups, δηλαδή. Ναι, και VTP, RNS. Είναι τώρα... και το πρώτο fit που είχε γίνει η VTP ήταν ο Άσαρκος, είχε κάνει με τους RNS. Το, ισχύει. Το 2002 ήταν, 2003, ξέρω. Κάπου εκεί, ναι. Γενικά εκείνη η περίοδος, ρε φίλε, αρχές του 2000, ήταν που υπήρχε ένας μεγάλος διαχωρισμός στη σκηνή. Ναι. Και από ένα σημείο και μετά ξεκίνησαν, ρε φίλε, τα groups και τα crews να... ξέρεις, να ταιριάζουν τα χνότα τους, να αρχίζουν να έχουν μια επαφή. Ας πούμε, το 2004, στη γιορτή της μουσικής, ρε φίλε, δεν έσπασες τον πάγο και έδωσες το CD σας στη Μαρίνα. Ναι, ναι. Που, ναι, ήταν αντίπαλο κρου, ας το πούμε, σε εισαγωγικά. Σίγουρα, σίγουρα. Και ήμασταν και εμείς ρομαντικοί σαν παιδιά γενικά με την κουλτούρα. Οπότε τα beefs δεν θα γινόντουσαν προφανώς και είχαν δημιουργηθεί από παλιότερα. Αλλά είναι καθαρά εγωιστικό θέμα, ναι, νομίζω, ξεκάθαρα, και παιδιάστικο. Έτσι δούλευε και στην Αμερική, που από εκεί έχουμε επηρεαστεί όλοι, ναι, δηλαδή. Έτσι ήταν. Και στο fashion το κομμάτι, δηλαδή τα brands μεταξύ τους, το μεγαλύτερο με το μικρότερο. Το μεγαλύτερο έπαιρνε το μικρότερο, κάνανε και κολάμπο, το ανέβαζε το ένα το άλλο. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, ήταν... Ναι, βεβαίως. Το ξέρεις, όλη αυτή η φάση με τις κόντρες, τα diss, τα beef, αναζωπηρώνει τη φάση. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Πυροτέχνημα, ναι, έχει, είναι. Γιατί κοίταξε, βγαίνουν και καλά raps, έτσι. Μέσα σε όλη αυτή τη φάση βγαίνουν καλά raps, καλά κομμάτια. Φυσικά. Ανεβάζει τον ανταγωνισμό κάπως. No doubt. Ανεβαίνει και η δυναμική όλης της φάσης. Γι' αυτό αναζωπηρώνεται όλη η φάση. Αλλά απ' την άλλη, αν σκεφτείς ότι ο κάθε rapper, κάθε ένας που έχει μικρόφωνο και ραπάρει και έχει μια μερίδα κόσμου που επηρεάζει, είναι ένα όπλο, ωραία. Όταν αρχίζουμε και ρίχνουμε μεταξύ μας, δεν πάει πουθενά, ρε φίλε, η φάση. Κατάλαβες, το θέμα είναι ότι να ρίξουμε στον εχθρό. Ο εχθρός δεν είναι ούτε οι rappers, ούτε οι trappers, ούτε οι drillers, κανείς. Κανείς. Ο εχθρός είναι αυτοί που παίρνουν τις ελευθερίες μας, αυτοί που παίρνουν τα φράγκα μας, αυτοί. Οι μπάρες από το μαύρο ποινικό μου σκάνε, ρε φίλε. Αλλά ναι, ναι, το πάμε αυτό στο battle τώρα, το κρατάμε λίγο ακόμα. Είναι στοιχείο, ρε φίλε, της κουλτούρας. Κοίταξε, είναι στοιχείο. Οπότε αν υπάρχει ευγενής άμυλα όμως. Αυτό. Εκεί. Ναι. Να δείξεις τα skills σου. Ναι, ρε φίλε, για ο άλλος να δει ότι έχεις πάει ένα βήμα παραπάνω και θα πει, oh, θα πάω κι εγώ εκεί, ξέρεις. Ναι, ναι, και ναι, όχι, δεν θα πάω εκεί βασικά, θα πάω παραπάνω. Κατάλαβες. Και ξέρεις και τι άλλο είναι εκτός από αυτό, ρε φίλε. Είναι ότι πρέπει και κάπως να μπαλανσάρεις την ενέργεια. Μπορεί ο άλλος να ακούει το κομμάτι να λέω θα σε σκοτώσω, θα σε πυροβολήσω, ναι, 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 θα σου, ναι, ναι, κάνω, θα σου δείξω. Όμως αν δεν τα πω όλα αυτά, μπορεί να πάω όντως να τα κάνω. Είναι ο δημιουργικός τρόπος για να μπορώ να μπαλανσάρω την ενέργειά μου, ξέρεις. Ισχύει να το, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να το φέρεις στα αίσια μου. Γιατί αν δεν μπορώ να εκφραστώ, μπορεί να πάω και να κάνω όλες αυτές τις μαλακίες. Ξεσπάς εκεί, ναι, ξεσπάς εκεί. Οπότε ξέρεις, το rap είναι αυτό που σώζει τη φάση. Γιατί βγαίνει δημιουργικά όλο αυτό. Καλά, γενικά το rap έχει σώσει ζωές, έτσι. Έχει σώσει ζωές. Είτε από καταχρήσεις, είτε από. Βασικά δίνει κίνητρο σε ανθρώπους που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, που ήταν σε χίλια σκατά μέσα μπλεγμένοι. Που ξεκίνησαν από κακές γειτονίες και πήγαν. Σε ανθρώπους χωρίς λεφτά τους έκανε να βγάλουν λεφτά και να ζήσουν μια άλλη ζωή. Είναι ένα εργαλείο και το rap, ρε φίλε. Και να εκφραστείς και να τα πάντα. Η έκφραση είναι το σημαντικότερο θέμα. Πέρα αυτό από το βιοποριστικό που λες, ναι, που εντάξει, ναι, 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 εμείς, ναι, ναι, δεν έχουμε ζήσει σαν χώρα τόσο πολύ την κετοποίηση, δηλαδή που η ανάγκη ήταν τόσο πολύ, πίναγε η οικογένεια. Ναι, συμβαίνει τώρα σε κάποια. Γίνεται παγκοσμίως. Γίνεται παγκοσμίως πλέον, πλέον, αλλά σου πλέον λέω για την αρχή. Και σε εκείνη τη φάση ήταν η έκφραση. Για την αρχή, δηλαδή, με τόσο καταπίεση που έχει η ανθρωπότητα γενικότερα, είναι σαν. Άμα ασχολείσαι, θεωρώ, με την τέχνη και εκφράζεσαι μέσω αυτής, θεωρώ ότι είναι σαν να έχεις ένα ψυχολόγο. Σίγουρα το rap είναι το πιο άμεση μουσική και μορφή τέχνης για. Είναι το πιο άμεσο πράγμα, δηλαδή. Μιλάς. Κωστίδη, μας μετέφερες ένα backstory, κάτι πώς ένιωθες εσύ στα πρώτα σου live. Ξέρεις, πάλι σε μικρά stage και μετά βάζεις σε μεγαλύτερα. Τα πρώτα μου live παίζαμε σε κάτι σπίτια στους αμπελόκηπους. Σε σπίτια στους αμπελόκηπους. House parties. Ναι, 10 και 11 και 12 χρονών. Okay. Τα πρώτα live. Χωρίς μικρόφωνο. Με μικρόφωνο. Με μικρόφωνο, το ζούσατε κανονικό. Ναι ρε, σε σπίτια μέσα. That's it, αυτό ήταν. Τα πρώτα. Μετά τα πρώτα κανονικά ήταν στο Ροντέο, θυμάμαι. Ναι. RNS live εκεί πέρα. Ροντέο τα πρώτα. Μετά. Μέχρι που έχουμε φτάσει στην Κακάρινα, Κάτιμψης, Θέατρο Πέτρας. Έχεις και εσύ το ίδιο άγχος όπως έχει ο Άκης. Είμαι σε μια ένταση, ρε φίλε, πάντα.
Αλλά αυτό, ναι, με το που είμαι κάποια... stage τελειώνουν όλα. Okay. Έχεις κάποια τελετουργία, κάποιον να σε ηρεμεί, κάτι να... Όχι, δεν έχω κάποια τελετουργία, απλά... Οκ, okay, απλά βγαίνεις. Προσπαθώ να είμαι στα αρχίδια μου. Ναι, και έτσι πρέπει. έτσι πρέπει. Πρόσφατα κάνετε και δύο μαζί ένα κοινό live, έτσι. Ναι, ναι. Στο Άγια Φωτιά γυρίσαμε πίσω στα λιμέρια, να πούμε. Αυτό, ναι. Έρθει, είχα σκάσει. Είχαμε και καιρό να παίξουμε εκεί. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Είχα σκάσει και πέρασα, φιλέ, πραγματικά. Είπα καιρό, είχα να πέρασα τόσο καλά, πραγματικά. Και εμείς, ρε φίλε, το ίδιο. Κοιτάξτε, και το αν έχει ρε φίλε, είναι ιστορία. Ιστορικό. Ιστορία ο τείχος. Έχω πάει και πιτσιρικάς, έχω σκάσει σε live. Μας έχει στέγαση. Ναι, είναι ιστορικό μέρος. Ιστορικό μέρος. Και τώρα έχει γίνει πολύ πάλι, δηλαδή, της μόδας πάλι το αν. Βλέπω ότι πολλά συγκροτήματα κάνουν events και τέτοια. Ξανά έχει ανέβει πάλι. Θεωρώ ότι είναι ένα spot που, άμα θες να κάνεις συγκεκριμένα events ή για κάποιο newcomer που δεν θα χρειάζεται και πολύ μεγάλο χώρο για την προσέλευση του κόσμου. Είναι το spot. Είναι το spot. Είναι και ένα statement, νομίζω, επειδή έχει όλη αυτή την ιστορία. Είμαι hip-hop. Εγώ νιώθω, πας στο αν για να ξέρω ότι το αν είναι. Έχει και το energy, παίζουν και άλλα spots, προφανώς. Μην είμαστε έτσι, αλλά έχει το energy, ρε παιδιά. Από το πότε, να πούμε, εκεί πέρα. Εγώ είχα έρθει, αυτό που σου λέγα και πριν, ότι είχα έρθει και στην παρουσίαση για τους οπαδούς, που θυμάμαι με κάθε είσοδο είχαν την κούτα με τα CD, είσοδος, παπ, παρτό. Ναι, ναι, το κάναμε τότε εμείς αυτό, επειδή δεν τα βρήκαμε ποτέ με δισκογραφική, γιατί μοιράζεται πάντα τη μουσική σας δωρεάν. Λέμε, ναι, θα το κάνουμε μόνοι μας, θα γράψουμε τα CD μόνοι μας, θα τα τυπώσουμε. Θα... Ξέρεις, εμείς είμαστε η γενιά που οι πιο άτυχοι, γιατί οι προηγούμενοι από εμάς είχαν. Τη δισκογραφία, είχαν τις εταιρείες. Άτυχη και τυχερή, θα έλεγα. Άτυχη, ναι, και τυχερή μαζί. Και τα δύο. Και οι νέοι ράπερς τώρα έχουν όλο το παιχνίδι στρωμένο. Εύκολο, ναι. Εμείς πέσαμε στη μεταβατική αυτή περίοδο. Αυτή περίοδο, ναι, από τις αρχές του 2000. Πιο δύσκολο, ναι, να το χτίσεις από ότι και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Είχε ένα εργαλείο όμως το ίντερνετ. Το είχαμε μέχρι. Μέχρι βέβαια. Ναι. Ναι, ισχύει, γιατί από εκεί κατεβάσαμε τα πρώτα software. Αλλά αυτό σας κράτησε κιόλας, έτσι. Αυτό σας κράτησε και το έκανε το λιμόνι σας και το είχατε στα χέρια σας. Δεν μπορούσαμε να κοντράρουμε σε ποιότητα, ας πούμε, στουντιακή, κατάλαβες, βίντεο κλιπ, σε τέτοια πράγματα. Πλέον θέλουμε να έχουμε καλές πηγές, αλλά το vibe μετράει. Ναι, εννοείται. Πάντως να πούμε ότι έχετε για άλλο ένα κοινό, ότι έχετε πάει και δύο σε σχολή χολεψίας μουσικής παραγωγής. Δεν ξέρω αν το γνωρίζω. Ο Άκης την έχει τελειώσει, εγώ όχι. Ναι, την έχω τελειώσει το διπλώμα. Καλά χρωστάω. Αυτή η σχολή αλήθεια βοήθησε, γιατί μας έδινε ώρες στο στούντιο και πηγαίναμε και γράφαμε τη μουσική μας. Και είχαμε από πάνω κάποιους καθηγητές, Στέλιος Εφεντάκης, shout out στον Στέλιο, που ένιωσε τι κάνουμε και ήρθε πιο κοντά μας. Μας έδωσε τα φώτα του. Ναι. Το πήρα σαν εργαλείο που μετράει. Είχε το πτυχίο. Το θέμα είναι ότι κατάλαβες ακριβώς την νοοτροπία. Ναι, δεν ακολούθησε αυτό, δεν μιξάρω, δεν μαστεράρω. Εκεί ακολούθησε όμως άλλος από την ομάδα. Ναι. Ήταν ο Σαββόπουλος που έκανε και τα beats, ναι, ακριβώς, και το ακολούθησε αυτός. Δηλαδή ανέλαβε το κομμάτι της παραγωγής ενός δίσκου ηχητικά, ξέρω εγώ. Στο ενώ πριν όλα ήταν DIY... Full. Έτσι, πάλι εμείς το κάναμε όλοι μαζί με, ναι, τον Σαββόπουλο, ο Κάπτεν. Ναι, υπήρχε μια αλφαγνώση μετά. Ναι, μετά τη ΣΑΕ δηλαδή. Ναι. Μπήκαμε λίγο στην νοοτροπία ότι πάμε να γράψουμε στο στούντιο με καλύτερο εξοπλισμό, καλύτερες πηγές. Καταλάβατε λίγο τι γίνεται. Μπήκατε λίγο στο τεχνικό θέμα. Μπήκαμε στο νόημα. Ναι. Εγώ, ρε φίλε, καταρχάς, να σου πω την αλήθεια, τα πιο πολλά τα έμαθα πάνω στην ώρα της δουλειάς με το Βαλάντι στο στούντιο. Με το DJ Alex. Ναι, big ups. Στο πρώτο μου solo, στο Διάβολο Σε Θέλει, τότε ήταν η φάση που άρχισα να μαθαίνω. Δηλαδή, εντάξει, εγώ έσπαγα αρχίδια, ρώταγα τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο. Και ευτυχώς ο Βαλάντης, που πάντα έχει όλη την καλή διάθεση, ξέρεις, και εξηγεί και δίνει τα φώτα του. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, μου είχε ανοίξει τα μάτια άπειρες φορές και σε θέματα μουσικής και σε θέματα εκτός μουσικής. Μεγάλο κεφάλαιο. Respect στο DJ Alex. Και τότε άρχισα να μαθαίνω τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο, για να μπορώ να έχω άποψη. Γιατί άλλως δεν μπορούσα να εκφραστώ. Τι να πεις, ναι. Δεν μπορούσα να εκφραστώ. Κάπως έτσι μπήκα, ας πούμε, σε αυτό το τρυπάκι. Beats έκανα, ας πούμε, και πιο παλιά. Με τι μέσο τα έγραφες? Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Καλά τα πρώτα. Τα έκανα τώρα σε ένα Windows, σε PC, με FL και Logic. Ναι. 2000, 2001. Πριν πάει το Logic τα Mac. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Εγώ το θυμάμαι στα Mac το Logic. Πριν πάει το Logic. Και αυτό το είχα δουλέψει λίγο. Acid και Reason. Και Reason δεν έκανε recording, αλλά ήταν για το production. Για making, beat making. Όπου ήταν τρελό παιχνίδι αυτό. Γιατί σε έβαζε στην τέτοια τη Patchbay να. Συνδεσμολογίε και τα σύνθια μεταξύ του να τα συνδέσει μαζί με τα. Εφέ που να τα ήταν ένα ωραίο παιχνιδάκι. Ναι.
να δεις πώς είναι ένα στούντιο εικονικά. Δηλαδή, αρχές 2000 ήταν πολύ σημαντικό να δεις πώς μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις δεσμολογίες. Και να πεις την νοοτροπία, ναι, και να καταλάβεις. Βέβαια, μετά όταν πήρα το πρώτο σάμπλερ, το S6000 okay. της Akai, ένα που είχε αποσπόμενη οθόνη. Ναι, ναι, ναι. Στο οποίο σάμπλαρα πράγματα εκεί και τα στείναμε μετά πίσω σε Cubase, Nuendo, όλο το. Αυτό παίρνει CD, ήταν. Ναι, ναι, σύνδεσαι και σκάζει πάνω και τέτοια. Μπράβο, ναι, ναι. Τα τελευταία πόσο, 10 χρόνια είμαι Reaper. Δηλαδή το REC και το Mix γίνεται εκεί. Καλό και το Reaper. Και Beats MPC, MPC, ASR, λίγο και τα δύο. Και έχεις γράψει πολλά από τα κομμάτια που έχετε. Ναι, έχω κάνει αρκετά. Δεν το ξέρει. Ο πιο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει ότι κάνω Beats, αλλά έχω κάνει, ναι, πολλά. Είναι η αλήθεια. Και bangers και τέτοια, δηλαδή κομμάτια που. Έχει σκοπό να τα δίνεις και σε MCs εκτός του πολύ κοντινού σου κύκλου. Ρε φίλε, τα πιο πολλά τα κρατάω για πάρτι. Πατάς για εσύ, ναι, ναι, ναι. Για προσωπικές ανάγκες. Βέβαια, αν είναι κάποιος φίλος μου και αράς μου, ξέρω εγώ, που θέλω αυτό το beat, θα το δώσω. Το δίνεις, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, να ξέρουν, ναι, οι φίλοι, ναι, σου. Πάρτε beats από κανόνα. Αλλά ναι, όχι, δεν το έχω κάνει σε φάση ότι δίνω beats και τέτοια, τα κρατάω για πάρτι μου. Okay, είμαι okay. Παρτάκιας. Αγαπημένες συνεργασίες που έχετε κάνει πέρα και από το μεταξύ σας, το οποίο θα το πούμε μετά. Έχετε κάποια, ξέρεις, άξια αναφοράς να την συζητήσετε? Να το πάρουμε έτσι ολοκληρωμένο, ας πούμε, που με γέμισε 100% και ήταν και κάτι φρέσκο, για μένα ήταν το Complex. Μπράβο. Μαζί με τον πολύ ωραία δουλειά. Πολύ καλό, ναι. Ο πρώτος δίσκος. Κάναμε και ένα δεύτερο μετά, αλλά θεωρώ ο πρώτος δίσκος ήταν ο καλύτερα δουλεμένος και γι' αυτό και θα μείνει και θα είναι και διαχρονικός. Στα Beats του Vain. Στα Beats του Vain, πάντα, ναι, 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 ναι. Με πολύ πιο big beat prodigy. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε αυτό το aesthetic, ακριβώς με breaks πολλά, ας πούμε. Με πάρα πολύ δυνατά beat. D&B, ναι, λίγο αισθητική. Και με, ναι, πολύ δουλειά του. Εσύ έχεις κάποια που θέλεις να αναφέρεις? Πολλά, ρε φίλε. Ξέρω εγώ και το Gusta Ra Full και το κομμάτι που έχω σαν με Conway και Benny. Το Σκύλος Δαγκώνη που έχουμε κάνει με το Mi Kappa. Το ευχαριστήθηκα αυτό πολύ. Και το Μαύρη Μουσική που κάναμε με το Lex, ναι. Και αυτό το Γουστάρα Φουλ. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο, ρε παιδιά, γιατί εγώ είμαι και γραφίστας πέρα από τα Tatuage DJ και μάγειρας. Πολύ εργαλείο. Και οι δύο δίνετε έμφαση στην εικόνα των εξωφύλων. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό κομμάτι ενός κομματιού. Όπως και τα κομμάτια και οι στίχοι δείχνουν ένα κομμάτι της προσωπικότητάς σου, έτσι και το εξώφυλλο δείχνει. Σίγουρα είναι κομμάτι που συνδέεται άμεσα, ναι, με αυτό που κάνουμε γενικά. Ναι. Και η πρώτη εικόνα που θα δει κάποιος χωρίς να ακούσει τη μουσική σου. Και ήθελα να αναφέρω και ότι στο δίσκο Μια Φυσιολογική Ζωή έχει αναλάβει τη δουλειά ένας legend. Ναι, ναι, το έχει κάνει ο Oral Duke. Oral Duke, ναι. Ο οποίος είχε αναλάβει όλη την Griselda και όλους τους παραδίπλα και γενικότερα είναι legendary γραφίστας τα, ναι, τελευταία, ναι, έχει κάνει πάρα χρόνια. Πολλά. Και ανέλαβε το συγκεκριμένο δίσκο. Έχει κάνει πάρα πολλά, ναι. Ο οποίος αποτύπωσε εξαιρετικά αυτό που περιγράφει όλος ο δίσκος στο εξωφυλλό του. Με την αστυνομία και τις φωτιές και όλα αυτά. Ξέρεις, ουσιαστικά η όλη φάση έγινε γιατί μιλάγαμε. Και το έστειλε, ας πούμε, κάποια print screen από την ταινία το Pusher, okay, που είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ναι. Σε συνδυασμό με κάποιες άλλες φωτό από Αθήνα και του λέω παίξε μπάλα. Μου στέλνει πίσω αυτό, λέω γαμό. Ένα σου στείλε. Ναι, 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 αυτό. Αυτό. Κάρφωσε. Και λέω είμαστε εδώ. Τέλειος. Τέλειος. Λοιπόν, art director Σεμιόνοβα ή Σεμιόνοβα. Σεμιόνοβα, ναι, είναι το καλλιτεχνικό της. Είναι η artist που έδωσε στην ουσία το χουντού, που ήταν πιο πολύ abstract, ξέρω εγώ, θεωρώ. Που κάναμε mix media εκεί μαζί με το Vain, το δουλέψαμε για να μπουν τα logos και οι ονομασίες και λοιπά, οι τίτλοι. Και βγήκε αυτό το πράγμα. Εξαιρετικό. Και μετά κρατήσαμε λίγο αυτό το style. Δηλαδή στην ουσία είναι πίνακες. Είναι πίνακες που ζωγράφισε η Αθηνά. Α, είναι mix media, είναι σκέτο πίνακας. Είναι πίνακας αρχικά, ένας okay. πίνακας που έχει ζωγραφιστεί σε κάποιο καμβά. Έχει φωτογραφηθεί και μετά έχει περάσει. Επεξεργασία ηλεκτρονική. Ακριβώς. Ναι. Και μετά το με το έδειξε ο Άκης, δηλαδή ψήθηκα πάρα πολύ. Είναι art. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και κάτι φρέσκο. Και κάτι διαφορετικό. Ναι, να μπείτε να τσεκάρετε. Είναι φοβερή art. Σούπερ, και σούπερ. Το ηχόχρωμα που είχε το EP κολλάει πάρα πολύ, ρε φίλε, σαν γραφιστικό. Είναι πάρα φρέσκο. Ναι, 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 κόλλησε. Και με αυτόν τον ήχο γενικά κόλλησε που είναι πιο funky και με χρώματα και. Κόλλησε πάρα πολύ. Και πιο ελεύθερη ζωγραφική, χωρίς να σκέφτεσαι γενικά τι θα κάνεις.
Και όταν η τέχνη γίνεται χωρίς να σκέφτεσαι τι θα κάνεις, βγαίνει πιο αληθινή. Έτσι θέλει να είναι πηγαίο. Η ίδια κάνει και το art direction του clothing brand. Μαζί το κάνουμε. Κάνουμε το του Most Hated, το τρέχουμε μαζί. Ναι. Και έχει πολύ ιδιαίτερη αισθητική. Πιο πολύ η Αθηνά αναλαμβάνει και το custom κομμάτι πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή, γιατί παίρνουμε και κάποια pieces και γίνονται με ειδικά χρώματα κάποια custom σχέδια. Okay. Κωστή, και εσύ ο ίδιος ασχολείσαι με το, ναι, με το merchandise και γενικά έχεις πολύ δυνατό merch. Thanks. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και ασχολούμαι πιο πολύ. Γενικά ξέρεις, είναι πάντα κάτι που το γουστάρω. Είναι πολύ όμορφο να φοράς τον καλλιτέχνη. Όχι μόνο αυτό. Γουστάρω να φοράω πράγματα που δεν τα έχει κάνει άλλο. Να είναι ένα κομμάτι μόνο. Άρα τα limited. Ναι. Οπότε ναι, παίζουμε πάλι και αυτά με το Νούμα Φέρμα. Big up, respect, limited και custom. Ναι, γενικά μας βοηθάει αυτό το παιδί από πατρών. Κάνουμε δείγματα μαζί και εγώ είμαστε στο τελείο του. Μπράβο, ρε. Και κάνει και πολύ καλή δουλειά. Τα κομμάτια του δηλαδή είναι ένα και ένα όλα πραγματικά. Ναι, και τα jackets και αυτά, πολλά πράγματα. Όποιος θέλει μπαίνει και ψάχνει Νούμα Φέρμα. Ναι, και τα designs είναι και αυτό κάτι πολύ δημιουργικό. Δηλαδή πιστεύω αν δεν έκανα rap, σίγουρα θα ασχολιόμουν να κάνω. Μόνο αυτή τη ήταν και ερώτηση ότι αν δεν ασχολιώσουν με τη ραπ, με τι θα καταπιανώσουν. Ναι, παίζει να το έκανα αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Γιατί είναι δημιουργικό, ρε φίλε. Δηλαδή, σε γεμίζει. Μπορεί να μην είμαι καλό στο γραφιστικό κομμάτι. Ξέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι για σένα. Μα έτσι πάει, ναι, ρε. Ότι, δηλαδή, πότε το έκανα, δεν θυμάμαι, που πήρα όλα τα γραφιστικά από του δίσκου μου και κάθισα και έστησα δικά μου designs, δικά μου, ξέρει, πώ θέλω να είναι εγώ, χρώματα, πού, στη σήματα, τα πάντα. Πολύ καλή φάση. Δημιουργικό, ρε φίλε. Και κάναμε και το μαύρο ποινικό μαζί. Μπράβο, ναι. Και το μαύρο ποινικό. Μπράβο. Ναι. Και αυτό. Υπάρχει κάποιο site συγκεκριμένο που μπορούμε να τα βρούμε. rnscrew.com. Μαύρο ποινικό πρέπει να είναι sold out. Δεν μας πειράζει. Καλό είναι αυτό. Καλό και είναι. Τα δικά σου. Yes, sir. Το δικό μου είναι στο mosthated.gr. Εκεί πέρα μπορούν να βρουν τα πάντα. Και συνεργαζόμαστε για το πιο premium merch με το VTP, με το Dynasty. Ναι, Dynasty.gr. Επίσης μπορούν να βρουν πράγματα. Παίζουν και κάποια exclusive πράγματα εκεί που μπορεί να μην τα έχουμε εμείς στο shop. Ήθελα να πω και για τα εξώφυλλα, να αναφέρω και τα εξώφυλλα των VTP, γιατί έχετε πλέον και εκεί μία συνοχή. Και αυτό έχει γίνει και αυτό. Όπου ο Basement Rats έχει βάλει το χεράκι του. Με τον Νικήτα αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε από κάποια solo μου. Που τον ξέθαψε ο Vane, γιατί παρακολουθούσε ένα άλλο brand, το Lani, και εκεί πέρα έχει δώσει κάποια σχέδια ο Νικήτας. Shoutout στο Lani. Μου λέει, shoutout στο Lani. Και από εκεί μου λέει, μπες και δες λίγο τι παίζει αυτός, και μπήκα και είδα και τρελαθήκαμε δηλαδή, και φτιάχτηκε όλο αυτό το concept, δηλαδή μας σκητσογράφησε στην ουσία, με έκανε με ένα ζώο, με έκανε πάνθυρα. Έκανε το Vane Κροκόδιλο. Κροκόδιλο, ναι. Και μετά, μόλις δέσαμε και με το VTP, συνέχισε η ιστορία. Σκίτσαρε και τους άλλους. Και παίξαμε δηλαδή στο δίσκο μας, παίξαμε σε κάθε κομμάτι. Full animation. Διαφορετικό cover, το οποίο θα γίνει κάτι. Γαμάτο. Αυτό λοιπόν. Μου έδωσες πάσα και θέλω να καρφώσω. Πες μου λίγο, θα πιάσουμε βινίλια VTP. Βινίλια, ναι, θα είναι το πρώτο πράγμα που θα βγει, τώρα το δουλεύουμε. Sir. Goddammit. Και θα δούμε ανάλογα τώρα τα sessions και τα κανάλια που έχουμε γενικότερα, τα projects. Σίγουρα από το, για τους οπαδούς και μετά μπορούμε. Πριν είναι λίγο δύσκολο αυτό. Εντάξει. Ίσως να κάναμε κάτι πιο περίεργο εκεί. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα καλά για να το πω τώρα. Σούπερ, φίλε. Ναι. Υπέροχα νέα για συλλέκτες και ναι, όχι. Ναι. Θα υπάρξουν βινίλια VTPs. Yes. Και μάλλον θα το βγάλουμε σε box γιατί είναι... Θα βγει τριπλό, έτσι, μάλλον το έτσι. Σενάριο. Έτσι είμαι εγώ τώρα. Για σένα δουλεύει, για σένα δουλεύει. Λοιπόν, να πω ότι μου λείπει ένα πολύ βασικό βινίλιο, το project μεταξύ σας. Yes. Σε πολλούς λείπει αυτό. Δεν το έχεις, ε. Δεν το έχω. Άργησα να συνειδητοποιήσω ότι μπορούσα να το αγοράσω από κάπου. Βγάλαμε πολύ λίγα. Το γνωρίζω. Πάρα πολύ. Είχαν λίγα, ήταν super limited. Δηλαδή, από ό,τι έχεις βγάλει, τα έχω τα βινίλια και μου λείπει αυτό. Τι θα κάνουμε. Υπάρχει κάποιος εκεί έξω που του περισσεύει ένα να το αγοράσω. Κοίτα, είχε παίξει μια συζήτηση πως το... Να κάνεις re-issue. Ναι. Okay. Αλλά απλά αυτό, μια συζήτηση. Να συνεχιστεί η συζήτηση με αυτόν που την έκανες, να το βγάλετε. θα βρούμε κάποιον που δεν το αξίζει και θα το πάρεις.
Θα πάρει τον Gomorrah Part 2 όταν βγει. Λοιπόν, ναι, 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 φίλε, πάμε λίγο τώρα, γιατί αφού πιάσαμε το θέμα Gomorrah, για πείτε λίγο. Υπάρχει βλέψη να συνεχίσει το Project 2. Υπάρχουν beat. Υπάρχουν beat πολλά. Ράπ πολλά. Δικά σου beat. Και δικά μου beat. Πολύ ωραία. Οπότε να το περιμένουμε. Και του Vane είχαμε σταμπάρει κάτι beat. Είχαμε σταμπάρει κάποια στιγμή. Και τι γίνανε, υπάρχουν ή τα έδωσε. Θεωρώ ότι όχι. Αυτό το αν θα πάμε να το κάνουμε θα αρχίσει από την αρχή. Build from scratch και θα διαλέξουμε εκεί. Ο κανόνας έχει πολύ καλά beats. Ο Vane προφανώς έχει πολύ καλά beats. Α, περιμένουμε κάτι καλό το καλοκαίρι από Vitapeas. Εννοείς live show. Mm-hmm. Φίλε, θα γίνουν πράγματα, αλλά επειδή δεν έχουν κλείσει τελείως, δεν μπορώ να πω πολλά. Okay. Αλλά έρχονται αρκετά, ναι. Έτσι, μα και ο κόσμος το θέλει. Φαίνεται δηλαδή και ο κόσμος το θέλει. Και το έχει δείξει, ναι. Και μετά έχει από μεγαλώσει χρόνια, γενιές, δηλαδή. Έχει μεγαλώσει γενιές και ακόμα δηλαδή, έχει να δώσει πολύ πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ωραίο γιατί και στις δύο μας φάσεις έχουμε μικρό κόσμο που έρχεται και ακολουθεί και αρχίζει και ακούει και μοιείται σε αυτό το είδος. Οπότε αυτό μας τιμά. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι παλιοί και οι μεγάλοι, δηλαδή έχουμε και νέο αίμα. Και είναι καλό να βλέπεις το νέο αίμα στα lives και ταυτόχρονα να βλέπεις και αυτούς που είναι στην ηλικία μας στα lives. Δηλαδή, και μεγαλύτερους ή να φέρουν τα παιδιά τους. Ναι, όταν βλέπεις ότι υπάρχει όλο το φάσμα, αυτό σημαίνει ότι ξέρεις και οι fans και το group μεγαλώνουν παράλληλα, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, ναι. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και εγώ όταν βλέπω στα live, πέρα από το νέο αίμα, και άτομα στην ηλικία μας και άτομα νεότερους που μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που κάνεις το live, ξέρεις, όλο αυτό είναι big thing από το να βλέπεις μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Ήθελα να ρωτήσω πριν τον Κωστή, το ξέχασα. Για πες το. Γιατί 22 Ιανουαρίου. 22 Ιανουαρίου. Ναι. Τι έχει γίνει 22 Ιανουαρίου. Εσύ θα μου πεις και κάνεις release εκεί πέρα τα project σου. Α, τα είχαν βγει τα 4 mixtapes. Mm. Τα έκανα release εκείνη τη μέρα, γιατί την προηγούμενη χρονιά, η διαμέρα, είχε βγει το mixtape που είχα βγάλει με το Supreme. Α, οπότε είναι έναρξη, ας πούμε. Ετήσιο. Κάθε χρόνο θα σκάει. Δεν είναι, γιατί τα υπόλοιπα χρόνια δεν είναι σκάει. Ξέρω εγώ, άλλη χρονιά έχει σκάσει 13. Αλλά την πρώτη χρονιά έτυχε, ας πούμε. Έτυχε την πρώτη χρονιά και το καθιέρωσε. Έτυχε, λοιπόν, θα σου πω πώς είχε γίνει αυτό. Παίζανε live οι Ζητανοί στο ΑΝ. Όχι όλοι. Ήταν ο Χαρμάνης, ο Τάκης και ο Μίδε, νομίζω. Ανοίγαμε το live okay. με το Supreme και με πρίζουν ο Χαρμάνης, βγάλτε ένα mixtape, τυπώστε κάτι να έχετε στο live να το πουλήσετε και τέτοια. Hustling, εννοείται ο Χαρμάνης. Ναι, ναι, big up στο Χαρμάνη, respect. Και αράζω ένα βράδυ, μαζεύω έτσι κομμάτια που είχαμε και σε 8 ώρες, ξέρω εγώ, μιξάρω 16 κομμάτια. Χήμα, όπως, έτσι. Mixtape, ρε φίλε. Mixtape, αυτή είναι η θετική, εντάξει. Τα γράφουμε σε CD και την άλλη μέρα σκάμε στο live με αυτά. Το live ήταν 22 Ιανουαρίου τότε, του 10. Ναι. Οπότε ξέρεις, βγήκε αυτό. Την επόμενη χρονιά, αυτό είναι τώρα big story, έτσι. Υπήρχε ένας σκληρός δίσκος, ο οποίος είχε μέσα όλα τα πολυκάναλα από τα κομμάτια R&S, από το 4, 5 μέχρι και το 10. Και κομμάτια R&S και σόλο δικό μου και σόλο του Supreme και Zara Lee και Side Project. Πολύ, πολύ υλικό, πάρα πολλά beats. Τέλος πάντων, κάνω τη μαλακία μία μέρα να αφήσω το σκληρό δίσκο μέσα σε μία τσάντα. Και τέλος πάντων, αφήνω την τσάντα στα μάξι. Πάω κάπου με το Supreme για λίγο. Ναι. Και μέσα σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, γυρνάμε πίσω. Σπασμένο τζάμι, άντε γεια, ο σκληρός okay. πουθενά. Χαθήκανε, δεν ξέρω εγώ. Πάρα πολλά κομμάτια, ρε. Πάρα πολλά κομμάτια. Δίσκη ολόκληρα project χάθηκαν. Θα ήταν άλλη ιστορία των R&S. Αν μας βλέπει αυτός ο άνθρωπος, ας το επιστρέψει εδώ. Ευτυχώς είχα ένα φλαράκι που του δίνα rough mixes έτσι σε demo version για να γουστάρει, να έχει να ακούει αυτός. Και είχε κρατήσει αυτός ένα φάκελο με διάφορα, με αρκετά πράγματα, τα οποία μου τα έφερε. Είχε ένα μικρό backup. Και έτσι σκάσανε την επόμενη χρονιά. Τα 4 mixtapes σε μία μέρα. Άντε, γεια. Okay. 48 κομμάτια σε μία μέρα. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, εντάξει, αυτό με έκανε πιο δημιουργικό. Είπα, πάμε κι άλλα. Το έχω πάθει να έχω πάει να παίξω σε μαγαζί και να έχω αφήσει την τσάντα γιατί πρέπει να βγούμε κάπου αλλού μετά και μου λένε εδώ πέρα safe, ξέρω εγώ, άστη. Στη Θεσσαλονίκη το έχω πάθει και για μια εβδομάδα είχε χαθεί η τσάντα. Γύρισε, γιατί κάποιοι είπαν ξέρω στο μαγαζί οτιδήποτε, δεν ξέρω. Αλλά για μια εβδομάδα, φίλε, είχα πει ότι τι κάνω τώρα.
είχαν χαθεί όλα τα beats, όλα τα samples, όλα ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, ξέρω. Ναι. Εγώ βλέπω ακόμα εφιάλτες, είχα πάθει κάτι παρόμοιο τότε που σπουδάζαμε Πάτρα. Ναι, ναι, ναι. Είχα φύγει για καλοκαίρι από Πάτρα να πάω στο πατρικό μου και είχα πάρει μαζί μου όλα μου τα CD, original, αυτά που λέγαμε πριν, τα, ό,τι αγοράζαμε. Δεν ξέρω, καμιά κατοσταριά CD, το μίκτη μου κτλ. Το βάζω κάτω στο κτέλ. Και κάποιος κατέβασε την τσάντα μου για να βγάλει τη δικιά του και δεν την ξανανέβασε. Θεούλης. Και έμεινε κάπου στην Κόρινθο αυτή η τσάντα. Όποιος την έχει, τι θέλω. Δεν την ξαναδείξει ποτέ. Δεν έχω ιδέα του είναι όλα μου τα ζητήματα και ο μίκτης μου τότε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν κακό, αλλά μου έδωσε ένα βήμα και μια όθηση παραπάνω για να συλλέγω πολύ πιο πολύ υλικό και βινίλια πολύ πιο δυνατά. Γενικά σε ό,τι γίνεται, ρε φίλε, πρέπει να βλέπεις θετική πλευρά. Αυτό ναι, είναι ναι, ναι, ναι. Σίγουρα, και ρε. Για κάποιο λόγο γίνεται. Ναι. Κάποιο λόγο γίνεται. Είναι ώρα για refresh. Ναι, και μάγκες όσοι κάνετε μουσική, back up. Μην λέμε άλλα τέτοια, ρε, ας αλλάξουμε κουβέντα. Ωραία, λοιπόν, ας αλλάξουμε κουβέντα. Έχετε ασχοληθεί, πέρα από τη rap, ρε παιδί μου, με κάτι παρεμφερές γύρω από την κουλτούρα της hip hop? Εντάξει, εγώ λίγο γκραφίτι έκανα ψηρικάς. Πιο πολύ με το, και με το Dick πήγαινα, Big Up στο Dick, που έχει κάνει και το logo R&S. Το έδωσε. Kill Tattoo, Acme Crew. Εγώ τίποτα, σε Element, άλλο λίγο με graffiti, επειδή είχαμε και legendary άτομα στη γειτονιά και γενικά στα βόρεια. Η FSB, SR και, και λοιπά. Και Αγία Τριάδα. Big Up, SR. Αγία Τριάδα εκείνη ήταν Ιράκλημα. Το άνδρο των Βιταπής, ναι. Εκεί τρώγατε σάντουιτς από το πολύ γευστό όλοι. Το pop, όταν είχε βγει αυτό, φίλε, ήταν το huge σουβλάκι της φάσης. Πολύ γευστάρα. Το οποίο έχει κλείσει. Ναι, ρε, τα ξέρει όλα. Θεούλης. Ναι, 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 πολύ γευστό. Μας έχει χορτάσει πολλές φορές που γράφαμε μουσική. Ναι. Αλλά ναι, όχι, δεν. Μετά με τη μουσική και το rapping κατευθείαν, δηλαδή δεν ασχολήθηκα με κάποιο άλλο element. Okay. Και παλιότερα λίγο κάναμε και extreme sports, δηλαδή εγώ έκανα inline συγκεκριμένα. Αν θα μου λέγεις parkour. Όχι, όχι, όχι. Inline και skate. Okay, okay. Και εσύ κάνεις αθλητισμό, inline, έτσι, yeah. Ασχολείσαι με την παχυμαχία. Όχι πια. Όχι πια, okay. Γιατί εντάξει, έχω διαλύσει το χέρι, όχι από την παχυμαχία, από άλλους τραυματισμούς. Δηλαδή φαντάσου, τα τελευταία 4 χρόνια έχω πάθει 5 φορές ρήξη. Δικέφαλου. Και δικέφαλο και όμο. Έχω γλιτώσει δηλαδή χειρουργείο πάντα. Είμαι στο παρατρίχα. Θυμάμαι στα recovery σε story που έκανες. Ναι, ρε, όλο σε recovery mode είμαι. Όλο τα γαμά, όλα. Σκατά, ρε, φίλε. Τώρα είμαι λίγο σε φάση, ξέρεις. Κάνω μόνο βάρη, χαλαρά. Okay. Για λίγο συντήρηση. Για το χέρι, τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, λίγα χαστούκια να σου βάλω τώρα. Θα μου διάσω όλο το χέρι μια εβδομάδα. Α, δεν με θα μου διάσω εγώ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, παιδιά. No vibe. Όχι, όχι, αλλά κατάλαβες. Και πυροβολισμός. Recovery, ρε. Για λίγο καιρό θα το έχω το χέρι στην τσέπη, έτσι. Θα είμαι cool. Οκ, οπότε είσαι εκτός τώρα από όλη αυτή τη φάση. Ναι, ρε, λίγα βάρη. Είναι λίγο βαρετό, γι' αυτό λέγεται και βάρη, γιατί τα βαριέσαι. Hey, yo, the good vibe show. Athens City, όλοι πάνω. Yes. Sky. Vita P. Βλέποντας την άλλη πλευρά μέσα στο παιχνίδι. Μοιάζει με τραγωδία, μάχη σαν του Ευρυπίδη. Αυτό δεν είναι η Ιφηγένεια, ένα βλίδι. Είναι ο Κάπα, φορτωμένος μέσα στο μενίδι. Yeah. Όλοι μου οι στίχοι αληθινά γεγονότα. Είχα τους μπάτσους να χτυπάν στο πατρικό μου την πόρτα. Είχα μανία καταδίωξης και κρύο υδρότα. Γιατί δεν μας πιάνανε ποτέ, θα μας αλλάζαν τα φώτα. Πουλάγαμε βρωμά, κουνάγαμε ντόπα. Στη δουλειά με τους δρομά. Κάθε μέρα στα κόλπα, μέσα σε σπίτια που χτίστηκαν με τούβλα και όπλα. Ανταλλάζαμε το σκάν και να πάρουμε την κόκα. Ρώτα το Γιάννικο, ρώτα το Supreme. Και θα σου πούν πως τίποτα δεν είναι όπως πριν. Οι τιμές έχουν ανέβει και με χρυσοχοίδι. Όλα τα μουνόπανα, οι μπάτσοι έχουν ξεφύγει. Ματωμένα φράγκα σε σακούλες σκουπιδιών. Απαθράκωμένα πτώματα και των υπετών. Όσο κοιμάσαι με Ζανάξ και με ύπνο στεντών. Το ΚΕΘΕΑ βραβεύει τους εμπόρους ναρκωτικών. Μα έχουν πίσω από τα κάγκελα φυλακών. Είναι κανόν από το κέντρο των Αθηνών. Είμαι άλλος ένας, μα γράφω τη ζωή των πολλών. Ραπάρω μες στην κοινωνία των πλαστών αναγκών.
μέσα στο χώμα. Τα φράγκα σε ντάνες. Άλλοι βγάζουν λεφτά και άλλοι βγάζουν χαρμάνες. Είδα γυναίκες που αρρώστησαν και γίναν πουτάνες. Είδα τα λάνια να σουτάρουνε και κλαίγανε μάνες. Άνοιξα τον δρόμο, τους δείχνω πως πηγαίνει. Ελέγχω τον Μπαλτά, το δουλεύω σαν τον Μπένι. Δεν αφήνω ούτε μια μπάρα να πηγαίνει χαμένη. Το κουβαλάμε όπως το τρελό weekend του Μπέρνι. Αυτό που σας συμβαίνει λέγεται φλωροποίηση. Προφατοποίηση, είστε για κακοποίηση. Είστε υπερβολικά μαλθακοί. Κι αν σας πιάσουν ποτέ, δεν θα έχετε φταλέ ούτε για την εγγύηση. Είμαι αρενές, επιχείρηση χ. Έχουμε σίδερα, σου κάνουμε εγχείρηση free. Γράφω αλητίες ιστορίες απ' τον δρόμο. Μα το κάνω να ακούγεται σαν πίση μωρή. Ποιος την είδε G, ποιος την είδε Thug, ε? Τώρα σε βάζουμε σε body bag. Τώρα σε βάζουμε σε body bag. Όπως βάζαμε την τόπα μες στο πολυμπάκ. Κόμενε ζητάνε χάδι, αγόρια άντρες το βράδυ. Τα λαμόγια σας βλέπουν ψάρια, θα λένε παραγάδι. Δεν ασπάζω με κοράνι, ούτε τις εντολές. Μα η πίστη μας δεν χάνει, μας χάνουν σε κορυφές. Ονείρων θωρητές, όνειρα φιλοδοξίες. Περιπέτειες οδικές από περσόνες ό,τι θες. Κωδικό στο λιφρές, πιάτο γεμάτο μούρα. Διαλεγμένα απ' τη σαβούρα, τι θες, ανοιχτά η σκούρα. Ματώνει παρτιτούρα, η πλατεία φουντώνει. Παραλία το βράδυ φλόρι. Εμάς ελκύει η πόλη, εμείς τα βράδια σκοτούρα. Εσύ κάθε βράδυ σούρα. Είμαι παιδί του 90, γκράβα παπί και κουλούρα. Μετά το γιου φαναγούλα, καφέτια πίνουν στη ζούλα. Τα παιδιά είναι άρρωστα, θες τους έπληξη κουλτούρα. Εξ' απ' το μαγαζί μανούρα. Κονιόρδι, σαβατόμαγκες, γατάκια με γούνα. Γκωμένες φέρε τις επόμενες. Οι τρύπες οι λεγόμενες που πάντα είναι πρόθυμες. Καρδιές καινές από τσιγάρα πιο φθηνές. Φυτρώνει ράψο που πάμε. Τι λένε κάτς, τραγουδάνε ράψο. Ό,τι να είναι. Δρόμο που πατάς, περπατάμε. Στο τάξι De Niro, την πόλη γυρνάμε. Ψηλά η μοϊκάνα, μυρίζει το χάσεις. Μιλές πως υπάρχεις όταν δυο κουπλέ γράφεις. Μιλές πως πεινάς όταν στο σπίτι σου τάχεις. Και τώρα η ζωή σου περνάει με φλάσεις. Δεν κάνουν join το club, είναι πριβέ. Δεν το ξέρουνε, δεν έχουν το plug. Είναι ανεκτιμητό, τους κράζει και το παίζει το mad. Είναι γύρω μας ηλίθι, γύρω μας blood. Ναι, έντομα, γύρω μας ανασφαλής και πόζερη. Ψήρας με την τέχνη μου, γι' αυτό και θέλω πιο πολύ. Ναι, ναι, κάνω focus, κάνω modeling. Από ψυχογραφώ και ζωγραφίζω την Ακρόπολη. Okay, και εμείς η πόλη από σας, κληρικούς δικαστές. Ναι, βιαστές και ρουφιανοί. Δεν είναι άντρες, είναι hoes, καπά. Δεν είναι άντρες, είναι hoes. Fuck popo, όλοι μας κυνηγάν χημικά. Κάνουν ντου στην πλατεία μας αλάνι. Okay, δεν είναι άντρες, είναι hoes, καπά. Δεν είναι άντρες, είναι hoes. Είμαστε too deep, too hot, too big, too dope. Too high, too fly, true G's είναι real talk. Είσαστε too pussy, too lame, too corny, too fake. Too funny, too face, too soft. Αυτή είναι η αλήθεια και είναι σκληρή. Στους δρόμους της Ελλάδας παρέχω τη μουσική. Το flow μου σκοτώνει, χτυπάει σαν κυλαμπή. Η στίχη μου εικόνες, ταινία του Spike Lee. Σφαίρες, όπλα, πιάτα και λεπίδες. Μπουσούκι στο τραπέζι, τουβλάμες φραγίδες. Βρώμικες κουζίνες, ψεύτικες ελπίδες. Οι μπάτσοι βάζουν χέρι στο χρήμα, θέλουν μερίδες. Reality rap από την Αθήνα. Ο Κάπα με το hate, τσαδίκαν η καραμπίνα. Από μικρή στα κόλπα, ηχογραφώ την τόπα. Το hype ανεβαίνει όπως η τιμή στην κόκα. Βίος και αλητεία, ο διάβολος σε θέλει. Παίζουν από Glock και μπερέτα ως Μπενέλη. Διαβάζουμε τον νόμο της φαμίλια Μακιαβέλη. Μπες στο πορτοκάς, πάμε βόλτα στην Πεντέλη. Καλύτερα νεκρός ή μέσα στη φυλακή, παρά υποταγμένος για όλη μου τη ζωή. Γιατί αν δεν τους φάω εγώ θα με φάνε αυτοί. Yes, yeah. The good vibe show, the good vibe show. Ένα δύο, okay. QB Mix, DJ Silent. The good vibe show. Λαέν ή Godfather? Δύσκολο ερώτημα. Δύσκολο. Δύο διαφορετικά πράγματα τελείως. Pusher. 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 Ναι, ναι. Ωραίος, ναι. Ναι, αλητία, εντάξει. Και ξέρω ότι είσαι και fan του The Wire και Σοπράνος. Ναι, εντάξει. Ποια από τις δύο? Το Σοπράνος δεν το έχω δει όλο. Α, okay. Το ψιλοξεκίνησα πρόσφατα. Το The Wire, εντάξει, νομίζω είναι η καλύτερη σειρά που έχει βγει, έτσι. Από τις καλύτερες αστυνομικές. Ναι, ρε. Που έχουν βγει. Κάποιο ηθοποιό ή κάποιο χαρακτήρα από ταινία ή σειρά που να έχετε, ξέρεις, αγαπημένο και να... Οτιδήποτε, ξέρω εγώ, να το συμπαθεί. Σίγουρα παίζουν πάρα πολύ classic και ιδιαίτερη. Ναι, ρε, εντάξει. Αλλά προσωπικά για μένα είναι ο Jim Carrey.
μάγκες. Θεός, θεός το Jim Carrey. Καλά, ναι, εννοείται. Είναι δηλαδή και για μένα και η κωμωδία είναι δύσκολο πράγμα γενικά. Και πολύπλευρος, έτσι. Έχει κάνει και δράμα τρελό. Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει... Εκεί, εκεί φαίνεται ο artist. Ναι, ναι, υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί, αλλά εγώ προσωπικά. Είναι πάρα πολύ, ναι. Είναι πάρα πολύ. Μ' αρέσει ο DiCaprio full, δηλαδή έχει παίξει σοβαρούς ρόλους. Ναι, 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 ναι. Και, Jim... και πρώτη φορά που κάνει τον κακό ήταν στο Django, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, τώρα που σε βάλα σε διλήμματα, θα σε ρωτήσω για περιοχές. Αμπελόκηποι ή Χαλάνδροι. Ναι. ABL. ABL. Έτσι, έτσι. Σε έχει συνδυάσει και ο κόσμος, νομίζω, με τους αμπελόκηπους. Καλά, εντάξει, οι αμπελόκηπους έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, ξέρεις, είναι η φάση μου. Έχω μείνει και Χαλάνδροι, βέβαια, αρκετά χρόνια. Και κάνετε represent, δηλαδή και ο Άκης στο Γαλάτσι. Ναι, εγώ, ναι, όλη η Ελλάδα το έχει μάθει το Γαλάτσι και τους αμπελόκηπους από σένα. Ναι, 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 εντάξει. Άμα δεν στηρίξει το σπίτι σου, θα πέσει στην πλακώση. Βέβαια, άμα πάντα από εκεί ξεκίνησαν όλα άλλωστε. Δηλαδή εκεί πάντα η ράπρε, παιδί μου, πάντα ήταν εκπροσώπηση τη γειτονιά. Αλλά το Χαλάνδρι είναι η βάση του RNS, ρε φίλε. Επειδή ο Supreme το ξεκίνησε, ξέρει. Το οικόπεδο είναι του Supreme, είναι ο General. Η βάση των RNS είναι Χαλάνδρι, αλλά η βάση δικιά μου είναι ABL. 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 Nice, ωραία. Που ABL βγάζει και καινούργια ταλέντα, έτσι. Ναι, εννοείται. Βγάζει, βγάζει. Έχετε κάποιους καινούργιους αγαπημένους, είτε εγχώριους είτε ξένους, που ξέρεις είναι άξια αναφοράς? Ουστάρο BCC. Respect. Εντάξει. Respect. Shout out σε BCC. Είναι και... δύο-τρία χρόνια τώρα που έχουν κάνει το... Την καραντίνα και το μετά. Ναι, ναι. Που, εντάξει, υπήρχε και από παλιά το BCC, αλλά με τη σύνθεση ναι, ναι. Τωρινή. Τωρινή σύνθεση. Ναι. Που είναι ο Ηρακλής με τον Ιμνιούν και το Στρατ. Ουστάρο full. Το, εντάξει, τον Ηρακλή και τον Ιμνιούν τους ξέρω και από μικρούς. Και το Strat γουστάρω full όμως. Το CD αυτό που έχει βγάλει το Plug. Το Plug, ναι, ναι, ναι. Το γουστάρω full. Οι ATC μου αρέσουν, shout out και στους ATC. Shout out. Και δικό του ήχο ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, έχω κάνει ήδη κομμάτι με τον Ντόρο. Θέλω σίγουρα να κάνω με τον Νίκο και τον Νταφ. Γουστάρο φουλ. Σεθ, γουστάρο φουλ. Είπαμε και πριν για το κομμάτι. Φουλ και Σεθ είναι πολύ dope, ναι. Και ετοιμάζουμε και άλλο κομμάτι καινούργιο τώρα με τον Σεθ. Δηλαδή έχει κάτσει πολύ καλά η συνεργασία αυτή. Big up και σε Hustling All Day. Ναι, ναι, ναι. Hustling All Day. Για όλο το support. Εσύ, Άκη, έχεις κάποιον που θέλεις... Εγώ, σκέφτηκα, ναι, και αυτός που θεωρώ ότι έχει πολύ σώσου και είναι και μικρός και θα κάνει φάση είναι ο Half Quickie. Ναι, ναι, ναι. Καλώς. Half Quickie από Elite Music, εκεί, μαζί με DJ The Boy. Σαράβο. Ναι, ναι, ναι. Ντάνι Γκαμπίνο επίσης, δυνατός. Κάνατε και το... είχατε κάνει και το... Do... Και για το κάναμε, ναι, στο session του Dof, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Ναι, 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 μ' άρεσε και εμένα. Μπράβο σας. Σαράω και στον Ντοφ και... Να το παίξουμε κι άλλα live. Γενικά είστε ανοιχτοί, έχετε κάνει συνεργασίες με άτομα που είναι... Όσο βλέπω ότι όταν ταιριάζουν στα χνότα σας, ας πούμε, κάνετε, είστε ανοιχτοί να κάνετε και με... Ναι, είναι ωραίο. Καλλιτέχνες της εποχής. Εμένα μου αρέσει να κάνω συνεργασίες. Γιατί έχετε σχολές πλέον, ρε παιδί μου. Έχετε ο καθένας σχολή του και είναι ωραίο να βλέπεις σχολές. Ξέρεις, από το παρελθόν, από το μέλλον. Αυτά λειτουργούν και εξελίσσουν και τους δύο. Και ο παλιός θα εξελιχθεί. Και ο νέος έξερε. Πλέον και οι producers έχουν σχολή, θεωρώ, και δικό τους ήχο. Ναι, 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 είναι υπάρχουν πολύ, πολύ δυνατοί και producers. Ναι, ναι, ναι. Πλέον στην Ελλάδα producers είναι σε υψηλό επίπεδο, ναι, θεωρώ. Ναι, και έχουν αναπτυχθεί πολύ. Και κάνεις και πρόσφατα με τον Dennis. Τον Dennis Green. Dennis Green. Yes, sir. Και αυτός πολύ ωραίος παραγωγός. Πολύ φίλος από παλιά γενικά. Που έχει κάνει το Spike Lee του Lex. Ναι, ναι, ναι. Spike Lee. Και πολλά tracks. Ναι, ναι, το joint αυτό, ναι, το τρελό. Και γενικά θέλαμε χρόνια να κάνουμε μαζί με τον Dennis. Και είναι το τελευταίο σου single? Όχι, όχι. Νομίζω singles βγάλαμε. Βγάλαμε τώρα με τον Νέγρο πάλι το υπόγα. Τρομερό beat. Ναι, τρομερά, και γίνε, ναι, τρομερά, ναι, ναι, ραψ. Δηλαδή, ήταν. Odie Doze εκεί. Και είναι τόσο όσο το κομμάτι που θες να το ξαναβάλεις πάλι, ρε φίλε. Και γουστάρω κιόλας που είναι και μικρά παιδιά, έτσι σαν και εμάς που ήμασταν κάποτε, εντάξει. Θεωρώ ότι και εμείς ακόμα στην ψυχή μικροί είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Μας δίνει, και πιστεύω και το ραπ μας δίνει έτσι. Όχι, εμένα μας... ναι, με κρατάει παιδί. Κρατάει ακόμα, παιδί. Ναι, ναι, αυτό που λέει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το παιδί μέσα σου το κρατάει ζωντανό η συγκεκριμένη. Τυχεροί είμαστε γι' αυτό, έτσι. Όλοι ναι, blessed. Τυχεροί είμαστε. Πολύ εννοείται τυχεροί. Είμαστε blessed, φίλε. Γιατί βλέπουμε γύρω μας τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, και μας δίνει πολύ άλλο motivation όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση πιο πριν, επειδή τα βάλαμε παρενθέσεις και προχωρήσαμε τα θέματα. Τα θεματικά, ναι, ναι. Οι εμπειρίες οι πρώτες στουντιακές του Hate Most και γενικότερα των γκρουπ που είχες τότε, εδώ, γενιά του δρόμου, του, ναι, δρόμου, ναι, και Ραψοδί του Μίσου μετέπειτα. Θέλεις να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα και την εικόνα που υπήρχε τότε και τη δικιά σου εμπειρία μέσα από τα δικά σου μάτια? Τότε ήταν, ναι, εννοείται, ήταν 98-99-2000 εκεί πέρα, που τότε για να γράψεις κάτι καλά έπρεπε να πας σε στούντιο μία ή άλλη. Ναι.
Κάναμε οπότε τις πρόβες μας, τις γράφαμε σε κασετόφωνα, κασέτες και μικρόφωνα που συνδέαμε στο hi-fi, ξέρω εγώ. Σε hi-fi. Σε hi-fi, okay, ναι. Okay, okay. Και μετά πηγαίναμε στο θρυλικό Horizon που ήταν στο Παγκράτη, Φώτης Κίκυρας εκεί πέρα, ναι. Τότε δούλευε σαν engineer. Και Παπασπύρου. Και Παπασπύρου, μπράβο, ναι. Αυτός πρέπει να το έχει κιόλας, νομίζω. Ναι. Αυτό. Θυμάμαι okay. Πάντως ναι, ναι. Εκεί πάνω από τον καναπέ που υπήρχε όλη η ελληνική ραπτισκογραφία. Όλοι είχαν περάσει. Πάντα από το... όλα εκεί. Εξής ήταν, είμαι Reactive Members. FFC, όλα Βαβυλώνα. Το πρώτο record label στην ουσία που στήριξε τη ραπ ήταν η FM Record. Ναι, 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 ναι. Που πολλοί κάνανε sign τότε από τους τότε που ασχολιόντουσαν. Και... ναι, ήταν το Horizon που στην ουσία μας βοήθησε και πήγαμε και πήραμε μια πρώτη γεύση στο να είσαι μέσα στο booth να ακούς τη φωνή σου και ναι, να ηχογραφείς. Να σε καθοδηγεί κάποιος. Οπότε άρχισε με στούντιο. Μετέπειτα, επειδή δεν τα τακιμιάσαμε εμείς συγκεκριμένα με τις δισκογραφικές και τα deals που κάνανε τότε, αρχίσαμε να ψάχνουμε τρόπους να τα κάνουμε σπίτι μας. Οπότε εκεί... αρχίσαμε, καταβάζαμε softwares με μικρόφωνα, κάρτες ήχου κλπ. Και έγινε όλο studio, σε home studio, μετά χτιζόταν σιγά σιγά από το 2002 και μετά. Ναι. Ναι, γενικά από τότε και μετά υπήρχε μία άνθηση στα home studio. Σίγουρα ήταν πιο άνετο. Άνετο από οικονομικό τέτοιο και στο ότι δεν μπλεκόταν μια εταιρεία πίσω και να ξέρεις να σου λέει. Στο να κάνεις τον delivery και να νιώσεις ότι εσύ άνετα, ας πούμε, και για τους δυο σας αυτή η ερώτηση. Καλύτερα το home studio, πιο άνετο ή όταν είσαι στο booth και είναι, ξέρω εγώ, στημένο όλο καλά και σωστά. Επαγγελματικά είναι πιο άνετο. Ρε φίλε, νομίζω ότι άνετα είσαι στον χώρο που μπορείς να είσαι άνετος και γράφεις ό,τι ώρα γουστάρεις. Και σου πάει τα αρχίδια κανείς. Καλά, δηλαδή, ναι. Βέβαια. Αυτό αν είναι σπίτι σου, αν είναι στούντιο, ξέρεις. Είναι ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι να βγει το αποτέλεσμα. Αυτό. Βέβαια, τώρα ναι. Από εκεί πέρα για να μιξάρεις κάπου καλά, συνήθως χρειάζεται να είσαι και σε ένα χώρο να μπορείς, εντάξει, σου λέω να ακούς το 100%. Αλλά να ακούς καλά. Τώρα βέβαια πολλές φορές έχουν βγει, ξέρεις, και καλά πράγματα μέσα από ένα σπίτι, από δωμάτια. Ναι, 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 σίγουρα, ναι, σίγουρα. Η έμπνευση εκείνη τη στιγμή για να... Όπως επίσης και το home studio, ας πούμε. Τώρα αν εγώ είχα, ας πούμε, ένα στούντιο σπίτι μου, ίσως πλέον δεν λειτουργούσε και τόσο, γιατί θα ήθελα να φύγω από το μέρος που κοιμάμαι και, ναι, τέτοιο, ίσως... και να πάω κάπου αλλού. Αυτό... αλλά αυτό θα είναι ένα δικό μας στούντιο, ρε φίλε. Ναι, 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 ναι. Ίσως... πολλές φορές πηγαίνεις σε αυτό το χώρο, ρε φίλε, κοιμάσαι, ξυπνάς, ξέρεις, το έχεις συνδυάσει ναι, με πολλά πράγματα. Είναι ωραίο να φεύγεις, είναι ωραίο να φεύγεις, αλλά τότε. Μπορεί να σκαλώσει. Είναι ωραίο να φεύγεις, αλλά είναι πάντα ωραίο να έχεις και ένα μικρόφωνο σπίτι σου. Ναι, ναι, καλά, ναι, αυτό σίγουρα, δηλαδή, πώς να σου πω. Κάτι να σκάσει, να σε παραγωγικός. Όπου και να πάω να γράφω, θέλω πάντα να έχω σπίτι μου ένα μικρόφωνο και ένα NPC. Δηλαδή, θέλω όποτε μου τη βαρέσει να μπορώ να κάνω ένα beat, να έχω ένα rap, ξέρεις. Την ιδέα που έχεις όλο το τόπο να το κάνεις. Ρε φίλε, όχι απλά την ιδέα, δηλαδή δεν είναι demo πλέον, ξέρεις, έχω καλό mic, καλό προενισχυτή, το χώνο και μένει. Άμα το γουστάρω, μένει. Δεν είναι ότι το έγραψα demo και πρέπει να πάω αλλού σε στούντιο, αλλά θέλω πάντα να έχω το setup σπίτι μου, ξέρεις. Σίγουρα αυτό, ρε, ναι, ναι, ναι. Αρκεί να έχεις καλούς γείτονες. Αυτό είναι έχει, ένα έχει θέμα. Κάτι έχει θέμα. Χτυπάνε με σκουπόξυλα τα ταβάνια. Όπω, τι έχουμε ζήσει. Τι έχουμε ζήσει. Οπότε μετά η μετάβαση ήταν από home studio και μετά δημιουργήθηκε και ένα φιλικό στούντιο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν και ο Στίγμα. Στο Ground Zero. Το Ground, ναι, Zero. Παιδιά, ναι, αυτός το άρχισε γενικά. Το Στίγμα το γνωρίσαμε, έπαιζε σε μαγαζιά και έπαιζε... τη μουσική που ακούγαμε, ναι, βέβαια. Strictly. Ναι, βέβαια, δικό μας παιδί. Ναι, ναι, ναι. Σάρα ο Στίγμα. DJ Στίγμα, yes, 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 yo. Ο οποίος μετά σπούδασε και αυτός στη ΣΑΕ. Ήταν και αυτός. Ναι, ξέρω και εγώ κόσμο, δηλαδή Cisco Kid, Madness Kid και αυτοί. Ο οποίος όλο αυτό το σος και τα εργαλεία και τα tips τα κράτησε και έγινε αυτό το πράγμα που έγινε, έγινε engineer. Έχει δουλέψει και σε live πολύ μας, δηλαδή είναι σε live μαζί μας. Καλά, ναι, 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 ναι. Big up σε DJ Stigma. Και DJ σας έπαιζε μια περίοδο. Και DJ έπαιζε το 2015 και μετά 2013. Ναι. Ναι, και το, 13, ήταν 13. Το Ground Zero στην αρχή στη Δάφνη και μετά είχε πάει στην Ακρόπολη. Ναι, ναι, στη Δάφνη δύο σποτς κιόλας. Ναι, ναι, ήταν spots, μια υπόγα, έτσι. Μετά το αλλάξαν, το πήγαν σε ένα μεγαλύτερο χώρο που λειτουργούσαν και ράδιο. Ερχόταν και κάποιο σταθμό εκεί και εξέπεμπε. Και εκεί πέρα το μοιραζόμασταν το στούντιο με τον Νάκη μαζί. Το θυμάμαι, αφού είχα έρθει να γράψω το mixtape. Εσύ λες για την Ακρόπολη. Για την Ακρόπολη. Εγώ μιλάω για Δάφνη. Μετά πήγε Ακρόπολη. Ναι, μπράβο, στην Ακρόπολη. Εκεί το μισθώναμε. Και στην ουσία ήταν ο Στίγμα και ο Άκης και εγώ είχαμε κλειδιά, ρε παιδί μου, και πηγαίναμε σπαστά, κανονίζαμε μεταξύ μας και δουλεύαμε τα project μας σε αυτό μάλλον το στούντιο. Μας το μίσθωνε ο Στίγμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχε βγει, παιδιά, τρελό υλικό από αυτό το στούντιο.
τρελό υλικό από αυτό το στούντιο. Full, full, αλλά πλημμύρισε και καταστράφηκε. Το στούντιο, ναι, δυστυχώς. Πόπο, πλημμύρισε, φίλε. Ναι. Και... το οποίο ήταν μικρό, αλλά ρε φίλε, έμπαινες μέσα και ήταν λες και έμπαινες σε ένα πυρηνικό καταφύγιο και απομονωνώσουν απ' όλα, ρε παιδί μου. Δεν σε νοιάζε τίποτα. Απλά καθόσουν εκεί πέρα και. Ξεχνιώσουν να έχουμε κάτι 8 ώρα, 10 ναι, ώρα, 12 ώρα. Θυμάμαι να έχω φύγει πρωινά, πολλά πρωινά. Να έχει ξημερώσει και να βγαίνουμε έξω. Μπομπα, μπομπα. Μας, ο Στίγμα δηλαδή είχε βοηθήσει πάρα πολύ, θυμάμαι τότε. Ναι, 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 εννοείται, ψάχτηκε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τις κινήσεις του έτσι ώστε να μπορούμε να ηχογραφούμε, να μιξάρουμε, να μαστεράρουμε. Ναι, 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 ναι. Και εμένα δηλαδή ήταν μεγάλο σχολείο Στίγμα, με βοήθησε. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι άκυρο, ρε φίλε. Για πες μας. Μήπως αν έχει ο κανόνας να μας πει καμιά ιστορία από το στρατό, κανένα καψόνι που του είχε κάνει εκεί πέρα, κανένα στρατόκαυλος. Detective Cubies. Και σε αυτό κάνει digging. Oh God. Παντού digging, φίλε. Παντού digging. Παντού. Τι σου έχουν πει πάλι, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μου έχουν πει. Μου πάνε, πες το και θα σου πει. Καψώνει, ε. Κοίτα, γενικά δεν έχω κάτσει πολύ στο στρατό. Ευτυχώς, δεν το τελείωσα. Γενικά μια μαλακία είναι, ρε φίλε. Οκ, αλλά καψώνει τώρα συγκεκριμένα. Ήρθε κάποιος και σας έκανε καψώνια και ήρθε η σειρά σου. Κοίτα, ένα που θυμάμαι τώρα, στο Μεγάλο Πεύκο. Σάρα, στο Μεγάλο Πεύκο. Από εκεί, ρε φίλε, από εκεί με. Μας είχαν βάλει να τρέχουμε πίσω από ένα αυτοκίνητο. Τι λες. Γιατί ξέρεις, εκεί όταν μπαίνεις μέσα, έχει αυτή τη μαλαγιά που σου λέει απαγορεύεται το βάδιν, μόνο τροχάδι. Ναι, μόνο τροχάδι, ναι, ναι. Και εμείς περπατάγαμε. Πω, είχες μπει εκεί μέσα, ρε φίλε. Μπήκα εκεί, ναι, έχω περάσει από παντού εκεί πέρα. Καλά κάνεις και βγήκες. Ναι, ρε, ναι, ρε. Εντάξει, ένα ψέμα είναι αυτό. Ναι, 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 ναι. Ένα ψέμα. Λοιπόν, guys, εξαιρετική κουβέντα. Ναι, και εγώ την απόλυσα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σούπερ, ναι. Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Είναι πρώτο podcast. Το πρώτο official podcast. Ναι, ούτε εγώ το Άκης. Είναι η πρώτη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά, να δημιουργούμε και να εξελισσόμαστε. Και για εμάς, να μην ξεχάσει ο κόσμος να κάνει subscribe στο κανάλι. Good vibes. Good vibes. Ελπίζω να περάσετε καλά. Εμείς την απολαύσαμε πάρα πολύ αυτή την κουβέντα. Και γράψτε και στα σχόλια ποιους θέλετε να δείτε σε μελλοντικές εκπομπές. Till next time. Peace! Peace, yeah, baby, peace. The Good Vibes Show.